Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο 107.4. Θανάσης Δημόπουλος εδώ, μπρο. Μιχάλης Λεωτιάδης στα μικρόφωνα. Γιώργος Λιάτσης στην ηχοληψία. Η Μαριλίζα Αγόρα, το αστέρι μας, είναι περαστικά. Λοιπόν, βάλω μου λίγο φωνή, ρε Γιωργάκη. Βάλτε ένα λίγο φωνή, ρε Γιωργάκη. Κουφό, θα με αφήσει. Πάμε λίγο σε. Μ' ακούει τώρα, μ' ακούω. Στο mate90.com. Αχ, mate90. Σα δίνει λεφτά και δεν τα παίρνετε. Τι να σα κάνω. 15 μάτσε έβγαλε. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπο. 15 μάτσε πέρασε. Βέβαια, όλα τα εκεί γίνονταν χάμο. Μπράβο, ρε. mate90.com. Πληρώνει 1 ευρώ το παιχνίδι και πληρώνει μόνο όταν πληρωθεί. 5 μάτσε. Γκολ έβγαλε. Μπέναλτ έβγαλε. Φάουλ. Μπράβο, ρε. Φωτιά. Άρα είναι καλό site. Εμπέστε μέσα και παίξτε, σα λέμε, ρε. Φοβερό, φοβερό. Πάρτε να οικονομήσετε. Να ξεμαλιάσετε τα μπουκ. Τα μπουκ εκεί δεν. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο η μάνα κρύο νερό για το φιλαράκι μου τον Γιώργο και τον Άρκο που πετάει με πολύ αγάπη για Γερμανία εδώ. Το μέτρο παιδεία. Δώσε λίγο, ρε Γιώργο. Όταν γεράει μάνα και άλλο και μπορεί. Όταν γεράει μάνα και άλλο και μπορεί. Α, τότε θέλ βοήθεια, α, τότε θέλ ζωή, α, τότε θέλ ζωή. Του όταν θα έρθει η ώρα και άλλο τι θα ζει. Άμα και φτάσει το χρέος ίσα και τέιψη. Η μάνα εν κρύο νερό και σε ποτήρ και μπαίνει. Η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνει, η μάνα να μείνει. Η μάνα εν κρύο νερό και σε ποτήρ και μπαίνει. Η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνει, η μάνα να μείνει. Βράχος η μάνα έρασι, η μάνα εν βράχος η μάνα έρασι. Στο δύσκολο την ώρα σμανίτσα, μανίτσα, μανίτσα θα τσαείς. Η μάνα εν το σμύριγμα, τη χαρά στο κλαδί. Τα την εσύ αγάπη και βρίεται εσύ γη. Λοιπόν, καλό ταξίδι, Άρκο. Φιλιά πολλά, Γιώργα, ρε. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, πάμε, πάμε, πάμε. Γιατί μας περιμένουν εδώ. Πού να πας? Πάω Ολυμπιακό στην Κυριακή. 8.30 ώρα είναι το ματσάκι. Τι βλέπεις? Τι βλέπω τώρα, δεν ξέρω τι έκανα να κατεβάσει. Λες να κάνεις κανένα rotation πάλι αυτός? Δεν νομίζω για να κάνει rotation. Δεν ξέρω να μάθω. Αλέκο rotation, rotation, Αλέκο. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να του τραβήξει κάποιος τα αυτή. Τι να τραβήξει τα αυτή? Δεν ξέρω κάποιος. Εκτός του Σαββίδη μπορεί να του κάνει. Εντάξει, να του πει Ελλάδο, κοίταξε να δει. Ποιο να του πει Ελλάδο? Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Πετά μια κουβέντα. Α, μπράβο. Πε. Του πει Ελλάδο. Άλλο δεν μπορεί. Πε. Όχι, Ελλάδο. Τι γίνεται? Εδώ σου ρωτήσω να πω ότι χάνει από το κύπελο, χάνει το. Με την δεν χάνει ακόμα. Εντάξει τώρα, δεν έχει τίποτα. Α, πάω να βάλει την κανονική δεκάδα εκεί πέρα του πάρω το μάτσο. Πού? Την Τετάρτη. Δύσκολο είναι, εντάξει, δύσκολο είναι, αλλά. Άκου να σου πω κάτι. Εάν παίξει ο Τάισον και πάρει ένα. Πώς θα παίξει, ρε, με δύο αγωνιστικές εκδοχές. Κάνει έφεση. Άμα κάνει έφεση, προλαβαίνει, ρε Θανάση. Θα πάνε στη μία, ναι, Τετάρτη θα βγει. Γιατί άμα η μία δεν παίζουν την Κυριακή. Τελείωσε. Αλλά... και οι δύο δεν παίζουν. Και ο Μπακασέτας και ο άλλος. Αλλά αν γίνει έφεση, θα την κάνουν γρήγορα Δευτέρα για να δουν τι θα γίνει μέχρι Τετάρτη. Εγώ δεν θέλω να παίξει ο Μπακασέτας. Να πάνε δύο. Άστο. Εγώ έχω Ζίβκοβιτς και Δεσπότοφ για αυτή τη θέση. Εντάξει, τι Ζίβκοβιτς. Ο Μπακασέτα, να σε πω κάτι. Ο Μπακασέτα είναι καλό παίκτη. Το είπα, ποιον φοβόμουν. Εντάξει, ο Μπακασέτα έχει την κάθε πάσα, αλλά εκεί παίρνει δύο, έχει, έχει τον πέναντι. Τον κόλ μπορεί να σε κάνει εκεί μέσα. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Τον ηθοποιό που έκανε βουτιά στη θάλασσα εδώ τώρα, τέλος πάντων. Να σε πω κάτι, εγώ έχω δεξιά και αριστερά εκεί. Να σου πω κάτι, στο ποδόσφαιρο. Όταν έφαγε ο Ζιντάν την κόκκινη κάρτα. Την
κεφαλιά που έδωσε, ναι, γιατί, με τι, την Ιταλία. Τι του έκανε ο Μαζεράτη, παράδειγμα ο Μαζεράτη ήταν. Πώς τον λέγανε. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου. Τι του είπε η αδερφή σου ή έτσι. Ναι, η μάνα σου, τη μάνα τον είχε. Τη μάνα, εντάξει. Ναι. Πήγε και τη δει μια κεφαλιά. Ναι. Την έκανε, αυτό που ήθελε αυτό το έκανε. Ποιο? Το μετάξε έξω το ζητάνε εκτός εντεκάδος. Ναι, το έκανε. Το έκανε. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι και πονηρό. Πρέπει να είσαι πονηρό. Συγγνώμη λίγο, ρε Θανάση, τώρα να σε πω κάτι. Δηλαδή, ο Μπακασέτα θα πάει να κάνει μαγιά, να βγει κι αυτό με κόκκινη. Θα πάει να στείλει ένα παίκτη που να μην είναι τεκαδάτο. Τώρα πάει, δηλαδή, ένα παίκτη και ο Παναδάκο και στέλνει ακόμα να βγάλει τον Τάισον. Εντάξει, ταιριάξανε γιατί λόγω από τον Μπέναλτ, όπω είχαμε πει, ήταν ιστορία όλη. Αυτό πε. Αυτό πε. Σου λέω το ποδόσφαιρο είναι πονηριά. Είναι. Τελείωσε όντως. Τώρα από εκεί πέρα ο Τάισον. Τώρα, ούτε να το κάνω τα βγαίνει και εδώ και τα άμα συγγνώμη. Δεν κάνει τη βουτιά μετά. Δεν θα πάνε κόκκινη, κίτρινη θα πάνε και δύο. Αλλά από τη στιγμή που κάνει αυτό στο θέατρο μετά. Ο ηθοποιό. Ναι. Εκεί τρελά δύο διάτη και του βγάζει κόκκινη. Αλλά δεν βγάζει κόκκινη. Ο Τάισον μπήκε σε αλλαγή. Μπορεί να είσαι ένα φορτωμένο που δεν σε βάλει ο κότ. Ναι. Άλλο καπέλο συμβαίνει. Αλλά είσαι 36 χρονών. Όταν είσαι 36 χρονών, δεν θα πάνε να πα στον άλλο να φά την κόκκινη κάρτα. Δεν πήγε αυτό. Ο Μπακασέτα πήγε πάνω. Μαζί πήγανε. Τον κάνει φάουλ. Ναι. Και μετά ο Μπακασέτα τον πιάνει από τα αυτιά, ναι. Και αυτός τον πιάνει μετά από τα αυτιά. Και γίνεται, ναι, το κεφάλι του. Που χτυπάνε. Ναι. Το θέμα είναι, πάει ο Μιχαλίδης να ξεχωρίσει, ναι, στη φάση αυτή. Ναι. Και όπως πάει να τον πιάσει, πέφτει κάτω. Ναι, παπάντζα. Εκεί φαίνεται παπάντζα. Παπάντζα. Αλλά αυτός πάει με το σκεπτικό του ότι θα βγάλει μόνο τον Τάισον κόκκινη, όχι τον Μπακασέτα, και βγάζει και τον Μπακασέτα. Και εκεί την πάτησε τώρα το θέμα. Τέλος πάντων, το θέμα ξέρει ποιο είναι. Τι θα κάνει με την Κυριακή τώρα, γιατί κοιτάξτε. Είναι δύο παιχνίδια που πάνε να αρχίσει το γάλα. Τη μία είναι, λέμε, το κύπελο το οποίο σου να πάνω στο καβάλα και δεν πάνω στο άλογο και δεν βάζει την κανονική εντεκάδα ή δύο αλλαγέ για να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Και δεύτερο είναι με τον Ολυμπιακό, ένα παιχνίδι που είναι για το πρωτάθλημα. Ναι. Και παίζει το πρωτάθλημα. Το Ολυμπιακό σου λέει. Όχι, παίζει, πρώτο είμαι. Ναι, πρώτο. Παίζει το πρωτάθλημα. Παίζει. Παίζει, ρε, ναι, δεν είναι ότι έχει φύγει 10 πόντου. Το πρωτάθλημα, ναι, παίζεται ακόμα. Ναι, δεν έχει τελειώσει. Παίζει. Άμα κέρδιζα την ΑΕΚ, μπράβο, θα είχα και ψυχολογία και άλλα. Αλλιώ θα μιλούσαμε. Και είχε 1,5 παιχνίδι στην πλάτη σου, έτσι, να χάσει. Έτσι. Τώρα είσαι με την πλάτη σου ότι έχω ένα πόντο. Έτσι. Εντάξει, τελείωσε. Τέλο πάντων, το θέμα είναι, έβαλε μυαλό. Δεν πιστεύω να μην δεν έβαλε. Άμα δεν έβαλε μυαλό, κακό του κεφαλιού του, ρε Θανάση τώρα. Δηλαδή, εμεί θα το κάνουμε να βάλει κανονική δεκάδα. Δεν ξέρει αυτό. Ναι, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, παιδί. Ναι, ρε, μπρο, να το πω εγώ ποιος τα βάλει. Έβαλε μυαλό. Γιατί το κλείνεις, ρε, το μικρόφωνο, με σπάς τα νεύρα. Γιατί το κλείνεις. Ανοιχτό είναι. Αφού δεν μ' ακούω. Τα ακουστικά δεν ακούς. Ναι, κάτι έκανε. Δεν ακούω τίποτα. Τώρα. Τώρα το ακούω. Το τραγούδι το ακούς. Τα ακούω. Βοσκόπλωσε. Το ξέρω. Είχες πάει στο Βοσκόπλο καθόλου. 100 φορές. Μία φορά. Δεν τον άκουσατε μια φορά, ρε. Το Βοσκόπλο ούτε μια φορά. Σοβαρά, μιλάς. Ναι. Ο Γιώτης είναι καψούρα του που έχει το πήγαμε, γεράδικο. Πήγαμε νομίζω τότε 15 άτομα είχαμε πάει εδώ. Μπορμπόκης, Λαγωνίδης, εγώ. Ποιοι ήταν άλλοι? Με Βοσκόπουλο, Μαρινέλα μαζί. Βοσκόπουλο. Άρχοντα. Εκεί που κέρασε όλο το μαγαζί. Όλη τη θύρα 4 δεν πρέπει να σπίγεται. Δικά μου όλα. Βοσκόπουλος. Άντε, ναι. Σε παιχνίδι. Μετά από παιχνίδι. Ναι, ρε, μετά από παιχνίδι, ρε. Ήταν στο μπαρ όρθιοι. Όρθιοι. Ναι. Όρθι. Ναι. Και το έκανε αυτό στη Ρα4, μέσα στο μαγαζί, ρε. Α. Και του. Ναι. Έτσι του ονόμασε. Πόσο ηλικία τον είχε έτσι, στα ντουζένια του ήταν ή είχε πάει. Στον Πάοκ παίζαμε, ρε. Κάτσε, άρα ήταν. Εντάξει, 65 πρέπει να ήταν. Τόσο. Αϊδόνια, φοβερή. Εντάξει. Του Γιώτη καψούρα, του Γιώτη. Ναι. Γιώτη τρελαίνεται, δεν υπάρχει. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται όταν έχουμε τα ματσάκια. Τι θα βγάλουμε. Ατρόμητος Άρης. Ο Τσίτσιλας είναι διαιτητής. Πώς τον βλέπεις, Τσίτσιλα? Καλά, στην Αθήνα δεν πήγες να τον ακούσεις. Στο καράβι. Δεν πουθενά. 15 φορές με πήγε φανταζία, ο Καραλάκης. Με τον Καραλάκη. Φανταζία άκουσα. Άντζελα Δημητρού, Μάριο. Με Ξανθόπουλο Γιάννη πήγαμε. Με Ξανθόπουλο. Εγώ, ο Κανελάκης και Ξανθόπουλος Γιάννης. Ποτέ δεν τον άκουσα αυτό, είναι έργα. Και λέω, είναι δυνατόν. Και ποιος ήταν μέσα με σκισμένα τζιν? Πρώτο τραπέζι. Σκισμένο τζιν. Ναι, σκισμένο τζιν. Στη μόδα. Ξέρετε, άμα σε πω τώρα μια φάση τώρα. Αυτή την Τζούλια που είχε γυναίκα, ήταν η Τζούλια τότε η γυναίκα του, Ξανθιά αυτή. Ναι. Στην πόρτα ήταν και έκοβε εισιτήρια αυτή, ρε, είσοδο. Του Βοσκόπουλου. Ναι, 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 ναι. Ο Βαρδιλογιάννης, ρε, με σκισμένα τζιν. Πρώτο τραπέζι. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Το χαιρετήσαμε κιόλα, και εγώ και ο Γιάννης. Με σκισμένα τζιν. Με σκισμένα τζιν, σε λέω όπως τα λέω έτσι ακριβώς. Ο Βαρδιλογιάννης. Εγώ τον είχα δει ποτέ, μόνο με κουστούμι τον είχα δει. Ποτέ με σκισμένο τζιν στο Βοσκόπουλο, σε λέω εγώ, ρε, τώρα τι, το βλέπω μπροστά μου τώρα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Εντάξει, σου λέω, εγώ τον είχα δει ποτέ με τζίνε, δηλαδή σε. Όπου και να ήταν, πάντα κουστούμάτος, με γραμμάτα και έτσι. Όχι, όχι. Και πήρε όλα τα λουλούδια, δεν μπορούσε να πετάξει κανένα λουλούδι. Τα πήρε όλα αυτό. Δεν πετούσε κανένα λουλούδι.
Εντάξει, αφού δεν μπόρεσε. Να πούμε τώρα, πες, Ατρόμητος Άρης, τι βλέπεις? Ατρόμητος Άρης. Εντάξει, νομίζω τώρα ότι ο Άρης πάει για το κύπελο. Τώρα δεν, τα, πιστεύω ότι δεν τον νοιάζουν τα μάτσα αυτά. Θανάση. Από τον Άρη είναι ο Ντουμπάτζο, είναι με ο Ατρόμητος πάει για εξάδα. Το παλεύει ακόμα, δεν νομίζω έτσι. Πόσες αγωνιστικές είναι, τέσσερις? Τέσσερις ακόμα. Εντάξει, 23 έχει μόνο. 23. 33 έχει η Λαμία, που να πει. Δεν πάει, τελείωσε. Αδιάφορο μάτσινα. Play out. Απλώς από τον Άρη είναι τιμωρημένος ο Ντουμπάτζο και ο τραυματίας ο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο είναι δύο καλές απουσίες του Άρη. Εντάξει τώρα, και ο Άρης δεν με έδειξε τίποτα με τον Πανετολικό. Κέρδισε. 0-1. Πάει τελικό. Στο είπα εγώ ότι είναι διπλό, μωρέ. Πάει, πάει τελικό. Αυτό ήθελε ο Άρης. Τώρα από εκεί πέρα τι γίνεται. Παραθηναϊκός Λαμία. Σε λέω παιχτικά ρε πως είναι με τον Ατρόμητο που με λες τι θα γίνει και τώρα με λες κέρδισε. Εγώ άλλο σε λέω. Εσύ μου είπες για τον Άρη μέσα στον Πανετολικό. Ναι, δεν έδειξε τίποτα με τον Πανετολικό. Μέσω Ατρομήτου, εκεί πάω. Κατάλαβες ότι δεν έδειξε κάτι μέσα στον Πανετολικό. Μπορεί να χτυπήσει τον Ατρόμητο μέσα στην έδρα του. Αυτό λέω. Χιλαράκι το βλέπω αυτό. Παναθηναϊκός Λαμία. Και αυτό δύσκολο μάτς. Δύσκολο μάτς, ε. Χωρίς Μπακασέτα 100%. Όσο δεν παίζει αυτό, θα σε λέω συνέχεια δύσκολο μάτς θα είναι. Να, στο λέω από τώρα. Βόλος Γιάννενα. Εντάξει, ο Βόλος πιστεύω να το πάρει τώρα το μάτς. Τα Γιάννα, τα Γιάννα κινδυνεύουν. Τελειωμένοι. Τέσσερις έχουν μπορεί να κάνουν 4-4. Να κερδίσουν. 4-4 πάνε 25. Μόνο με αεροπορική τραγωδία μπορεί να σωθεί τα Γιάννα. Σωστό και αυτό. Πρέπει να μπουν σε αεροπλάνο όλοι και να μην υπάρχει. Πού να σωθεί τα. Μπορεί να κερδίσει κανένα. Άμα στήσει κανένα μάτι τώρα εκεί ο Βόλος και το γίνει διπλό, αυτό ποιο θα το παίξει διπλό, το παίξει κανένα. Καταρχήν τα Γιάννα να έχουν παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα στείλουν παιχνίδια στην Ελλάδα. Αυτό δεν ξέρω, πες μου. Δεν ξέρω. Ούτε εγώ ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Πα Γιάννα όλοι έχει μετά. ΑΕΚ Γιάννενα. Και πα Γιάννα Ατρόμητο. Πού να πάει. Δεν ζει. ΑΕΚ και Φυσιά. Εντάξει, άσο είναι εδώ 3-0. Over 2,5 βάλτε εδώ να πάρετε πακετάκι. 2,5. Και μπέναλτι. Βάλτε και μπέναλτι. Και γιατί να μην το βάλουν άσο 3,5. Και αυτό καλό είναι. Ναι. Άσο 3,5 και μπέναλτάκι. Η ΑΕΚ πάντα κερδίζει μέσα στη Φιλαδέλφια γιατί πιέζει πολύ. Μες στο αρένα. Μες στο αρένα και έχει μπέναλτι πάντα. Μάλιστα. Και μετά πάμε. Παναθηναϊκός δεν κερδίζει πέναλτι. Και ο Παναθηναϊκός κερδίζει. Αλλά κοίταξε, άμα με ρωτήσει Παναθηναϊκός. Η Λαμία κερδίζει πέναλτι. Βέβαια. Είδες. Έχει πάρει πολλά πέναλτι. Αλλά πρόσεξε, μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ που λέμε ποιος πιέζει πολύ, έχει πιο πολύ ΑΕΚ πιέζει. 100%. Επιθετικά. Δηλαδή γι' αυτό και πιέζει, έχει όλο πέναλτι. Ένα-δύο πέναλτα παίρνει πάντα. Πάω και ο Ολυμπιακός. Γιατί εδώ είμαστε. Οι σφυρίκτρες είναι καλές. Γι' αυτό τα παίρνει τα πέναλτι. Για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι γυρίζει ο Ρέτσος. Αυτό είναι καλό, θετικό. Αν το βάλει εντεκάδα. Αν το βάλει εντεκάδα. Παίξτε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Και ο κόκκινη. Που δεν δίνουν πέναλτι σε εμάς, καταλαβαίνετε. Αλλά παίξτε το αμάδα να το κάνει αυτό. Και το παλικάρι. Και κόκκινη μπορεί. Ο Ρέτσος απέναντι και κόκκινη λες. Πάντα. Κοιτάξτε. Όλο το Βόλο τρώει κόκκινη. Ναι. Μέσα στο Καραϊσκάκι δεν θυμάμαι ποιον έπαιξε κόκκινη και μπέναλτι. Και πέναλτι. Με τον Παναθηναϊκό μου φαίνεται είχε κάνει κόκκινη, κίτρινη. Εντάξει, είναι παίκτη ο οποίο είναι επιρρεπή. Δηλαδή, άμα τον πιέσει, σίγουρα θα πάρει. Α, την κάνει την αλακία δηλαδή. Δηλαδή, άμα πάει ο Κωνσταντίνη και του κάνει μια τρίπλα όπω κάνει ο Ζήπρα και αυτά, θα του πάρει το μπέναλτι με κάποιον. Μη λε παίκτε. Μη λε παίκτε, σε είπα. Μπορεί να είναι εκτό 20 να πούμε. Δεν θα λε παίκτε. Όσου λέμε ότι παίζουν είναι εκτό 11 και εκτό 18, άστο. Σε λέω, μη λε παίκτε. Όφη Παρσεραϊκό πήγε ο Δέλλα εκεί. Ναι. Τι το βλέπεις αυτό? Δευτέρα παίζουν εκεί. Παρσεραϊκός κινδυνεύει τώρα, θέλει τη μάτς. Πόσοι, 22, 23? Δεν κοίταξε, ο Παρσεραϊκός έχει 23. 23. Παίρνει αυτό το μάτς 26 και γεια σας. Σώθηκε. Ναι. Εντάξει, όφι το και θέλει. Στα play out δεν τον ενδιαφέρει ότι θα γίνει με 26 πόντους. Το θέλει όφι το μάτς. Χαμός θα γίνει. Όφι πόσοι έχει? Όφι έχει 20. Βέβαια, τι. Από ένα χιναράκι τώρα, άμα πάρει από ένα βαθμό τώρα 24 με 21. Άμα πάρει βαθμό, ναι, άμα πάρει ο Παρσεραϊκός βαθμό εκεί, αφήνει από κάτω τον Όφι. Ο Ατρόμητος έχει 23, Πανετολικός 18, 17, Βόλος. Οι τρεις που κινδυνεύουν, πες μου, τους τρεις τελευταίους. Ας τα Γιάννενα, τα Γιάννενα είναι τελειωμένα. Βόλος 17, Κηφισιά 16, πας Γιάννα 13. Τα Γιάννενα 16, 17, έχει 7 πόντους διαφορά και 3 έχει ο Όβι. Ο Όβι είναι σε δύσκολα, δύσκολα είναι. Οι δύο πέφτουν απευθείας, οι δύο μου φαίνεται. Όχι πάνε πλέον. Ένας πέφτει απευθείας και άλλοι. Δύο πέφτουν, ρε. Κηφισιά, πας Γιάννενα. Δύο πέφτουν. Ναι, απευθείας. Να, τι εδώ, έτσι, τα έχει εδώ από κάτω. Κόκκινα.
Και ο ένας ο τρίτος παίζει μπαράζ. Με τη Β' άμα παίξουν αυτοί μπαράζ μετά και να παίξουν εδώ. Πω όπως τα play out θα γίνει σκοτωμός δηλαδή. Βέβαια δεν έχει. Δηλαδή να σου πω κάτι, όποιος δεν παίξει play out, παράδειγμα λέμε αστέρα. Πιο πολύ φέτος θα βλέπουμε play out παρά το play off. Ο Αστέρας Τρίπολης. Play out τα δικά μας θα βλέπουμε, έτσι. Ναι. Ο Αστέρας Τρίπολης, αν παίξει λέμε και χάσει από τον Πανατολικό σου λέω εγώ, ναι. Θα είναι 29 και θα είναι όλοι μαζί, θα πέφτουν κορμιά. Ποιο θα σωθεί. Δεν έχει την αβάντα που είχε πέρσει ο Πανατολικός και είχε 10 πόντους διαφορά και σώθηκε. Ναι. Και δεν πήρε ούτε ένα μάτς. Ναι, και πήρε μια ισοπαλία με μπέναντι στον 95. Λεφτά πήραν. Ναι, και σώθηκε. Πήραν λεφτά και τα πήρε. Άρα ο Μπέος γι' αυτό φωνάει τώρα. Λέει τα έκανε πουτάνα ο Μπέος στην Αθήνα. Είδε τι έγινε με το τελικό εκεί θα γίνει πάλι. Λέει αλλά με χίλια άτομα, ναι, ο Μπέος λέει. Καλά, μου να μα κάνει και ο Θηλιο Μπέος. Τώρα παίξε στο Ολυμπιακό στάδιο τελειώτα. Αφού λέει δεν είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο λέει. Ποιο το Ολυμπιακό στάδιο. Δεν υπάρχουν άλλα γήπεδα. Τράβα στην Πάτρα, τράβα στην Κρήτη. Γιατί να μην πάει. Δηλαδή χίλια άτομα με το πει το Θηλιο Μπέος. Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό. Γι' αυτό τον έριχνουν και κατηγορία. Γιατί έκανε αυτά με το κύπελο. Να ξέρει, αυτά πληρώνει ο Μπέος. Δεν ξέρω. Και Αστέρας Τρίπολης Πανατολικός. Συμπιστεύεις ότι ο Μπέος θα πέσει. Εγώ ναι. Τον έχουν βάλει στο στόχαστρο. Να σε πω στα play out πόσα μάτια θα πάρει με στο Βόλο. Εγώ σε λέω θα πάρει όλα με στο Βόλο. Εντάξει είναι παιχνίδια θανάτου. Κάτσε ακόμα νωρίς είναι. Είναι παιχνίδια θανάτου είναι και άγχος και όλα αυτά αφού τα ξέρεις τώρα τι μπορεί να γίνει. Έτσι υπάρχει, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Δεν νωρίς είναι. Για πες μια εντεκάδα να πούμε μια εντεκάδα. Πού τι λες ρε που θα πω εντεκάδα. Πες εσύ. Πες εσύ. Κοτάρσκι νούμερο ένα. Κοτάρσκι νούμερο. Αυτό θα το βρεις σίγουρα 100%. Εντάξει. Αριστερά ο Μπάμπα. Μπάμα ή Μπάμπα. Μπάμα ή Παρέ Μπάμα. Λοιπόν δεξιά Σάστρε ή Ότο. Ας το τελευταίο να τα αφήσω αυτό. Αυτή τη θέση. Πάμε αμυντικά χαφ. Α στόπερ στόπερ. Κουλιαράκης και Τζιώρα. Ωραία. Πάμε με ητές Δόευ. Ναι. Πάμε πιο μπροστά. Θα παίξει δεξιά ο. Πιστεύω ο Δεσπότοφ. Ναι. Και αριστερά. Όχι, ρε, ανάποδα τα είπες. Θα παίξω. Δεν μπορεί αριστερά ο Δεσπότοφ. Τον είδες προχτές, ήταν νεκρός. Ναι. Ή θα τον βάλεις δεξί εξτρέμ. Και αφού τον βάζει συνέχεια δεξιά ναι. Τον Ζιβκοβιτσιά. Σου λέω εγώ, αν θέλει να παίξει, ή θα τον βάλει. Θα βάλει κανένα Μουρκ. Αριστερό χαφ. Μουρκ θα βάλει. Μπορεί και αυτό. Ναι. Αφού αυτό έπαιζε αριστερό χαφ συνέχεια. Άκουσε. Και τον έκανε δεκάριο. Δεσπότοφ δεν μπορεί αριστερά, μπρο. Τελείωσε. Ναι. Εγώ τον είδα προχτές. Δεν μπορούσε. Χάνει τα νερά. Άκου λίγο ρε. Τα ίδια που είπα στον Άκη θα πω και σε σένα. Όταν δεν είναι αυτή η πεντάδα μέσα, στο κέντρο και μπροστά, δεν μπορεί να συνεργαστεί αυτός ο παίκτης. Θέλει με αυτούς τους παίκτες παίζει μπάλα. Ναι, γι' αυτό σου λέω δεξιά. Αριστερά δεν μπορεί. Αριστερά πάει ο Ζιβκοβιτς που έχει το αριστερό του πόδι. Ας παίξει με το αριστερό. Το πόδι του που έχει το γλυκό εκείνο το ωραίο. Θέλει να κλείνει μέσα, λέει να σου με το αριστερό και από το βάζει δεξιά. Ναι, αλλά αφού άλλος δεν μπορεί. Α τον εκτό εντεκάδο τότε. Είναι παρόν απόν. Προχτέ με τον Παναγιώτο έπαιξε. Όχι. Ο Δεσπότοφ. Δεν έκανε τίποτα γιατί δεν μπορούσε. Δεν είχε του παίκτε που ήθελε να συνεργαστεί. Δεν ήταν ο Τάιστο μέσα να πάρει την μπάλα ή ο Κωνσταντέλια. Αυτό ή όποιο είναι εκεί. Αυτό ούτε ο Μπράτον ήταν. Ούτε ο Μπράτον. Τώρα. Μπράτον ήταν. Και μιλάμε τώρα. Αν είναι καλά ο Κωνσταντέλια μπορεί να πέσει. Σα βάλει τον Μουρκ. Ναι. Και μπροστά εκεί τον δίλημα. Ποιο θα βάλει τον Μπράτον. Άμα δεν βάλει τον Μπράτον σκότωμα θέλει. Έπαιξε ο Σαμάτα δεν έπαιξε. 50-50 είναι ένα από του δύο. Καλά, χαίρομαι πολύ. Και δεξιμπάκ, ας πω δεξιμπάκ, Βιερίνια. Ποιο? Βιερίνια. Άντρε, πίδα του παράδειγμα. Πίδα, σε λέω, ρε. Πίδα, πίδα. Πάρε και το λιάτσι μαζί και μιλήξτε μαζί και ίδιο. Βιερίνια, σου λέω, δεξιμπάκ, αρχηγό. Πες το μάτα, πάω σε διαφημίσεις. Πάλι να με εκνευρίσετε, Γιώργο. Το βλέπεις. Ο Άγγελο το είπε αυτό. Ο Άγγελο που είχε την μπαταρία στη Βάρτα μου λέει: πες στο Λοντιά, θα βάλει δεξί μπακ. Στη... Πάρε στη θάλασσα και βούτα τώρα. Τώρα και καλή μέρα. Πάρε βούτα στη θάλασσα. Θα βάλει μυρί να μην κατέβει καθόλου, α κάτσει εκεί. Θα βάλει Ότο ή Σάστρε. Εγώ πιστεύω θα βάλει Σάστρε. Σάστρε. Ναι. Εντάξει, πιστεύω ναι, μπορεί να βάλει το Σάστρε. 100% γιατί έπαιξε με τον Παναθηναϊκό Ότο. Εγώ αν ήμουν να ξέρεις αυτό το στυλ τώρα, πρόσεξε τι θα έκανα. Θα έκανα μια έτσι αλχημία. Θα βάζα Ζίσκοβιτς δεξιά, αριστερά Ντέλια ή Μουρκ και με δεκάρι έναν από τους δύο. Και τις πόντες που θα βάζεις σεντερφόρ. Αν το ρισκάρεις. Εντάξει τώρα έχεις τρία σεντερφόρ. Συγγνώμη ρε Θάνας. Λέω. Α το βρίζουν όλοι μετά. Ξέρεις ποιο το βρίζουν. Λέω, και ο Σαμάτα και ο Μπράτον και ο, και ο μικρός. Και ο μικρός ότι μας. Περίμενε λίγο. Μιλάει ο Σαμάτα. Τι να πει ο Σαμάτα, για πες μου. Ας σε πω τι θα πει. Ναι. Άμα βάλει τον Μπράτον, θα πει δε από τίποτα. Ρε, βάλει τον Μπράτον, εντάξει. Δεν θα βάλει ούτε τον Μπράτον, ούτε τον Σαμάτα, ούτε τον Τζίμα και θα βάλει τον Δεσπότοφ. Και σου λέω εγώ, ο Σαμάτα τι μπορεί να πει. Ότι. Να σε πω κάτι. Α, δώστε μου να φύγω, αυτό θα πει. Αν το πούνε τράβε στην Τουρκία. Μια χαρά.
Καραμέλα θα σου έρθει. Μια χαρά. Mate90.com, πληρώνεις 1 ευρώ το παιχνίδι και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Και μην ξεχνάτε, μπαίνετε μέσα, έχει, προσέχτε. Γκολ γκολ. Over. Under. 2,5. Under 3,5. Έχετε, έχει πολλά παιχνίδια. Μιλάμε, μπείτε μέσα, θα χάσετε την μπάλα. Μπέναλτι. Κόρνερ, να μπει κεφαλιά. Να μπει γκολ με κεφαλιά. Να μπει γκολ απευθείας κόρνερ. Αυτό γκολ. Τα λέει όλα. Τι άλλο θέλετε? Πάρτε μέσα, βάλτε 5 ευρώ, πάντε 5 ματσάκια. Και άμα κερδίσετε, πληρώνετε. Αν δεν κερδίσετε, που πιστεύω ότι θα παίζετε σύστημα μου. Μην παίζετε μόνο κούκι. 3-4-5-4-5 για να μπορείτε να πάρετε τα λεφτά. Στον Μπαρλί Car Center έχουν 34 χρόνια εμπειρία. Ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγραμμή, φρενόμετρα, ανατή καυσαερίου και φυσικά full service. Άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρο Στρατού 127. Έναντι στρατόπεδο Καρατάσου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 60 25 82. Πάμε στο διάλειμμα και γυρνάμε με γραμμές και τα μηνύματα που έχετε στείλει εσείς. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε στο Λίμπερο 107 και 4. Ανάης Δημόπουλος, Μιχάλης Λουτιάμις. Στα μικρόφωνα Γιώργος Λιάτης. Στην οικοληψία χαμήλωσε λίγο Γιώργο το τραγουδάκι. Mate90.com, πληρώνεις 1 ευρώ το παιχνίδι και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Και στο Μπαρλί Car Center έχω 34 χρόνια εμπειρία. Ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναδείς καυσαερίων και φυσικά full service. Άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρο Στρατού 127, απέναντι από τον Καρατάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 60 25 82. Γιώργο, τι λέει ο Αλέκος ρε? Rotation, όχι άλλο rotation. Αλέκο, όχι άλλο rotation. Γεια σου ρε Γιώργα ρε Αλεκάρα. Μέχρι η κυρία Δήμητρα, άκουσε η κυρία Δήμητρα. Πήρμε έναν καφέ και στο Σκλαβενίτη. Μια πολύ καλή κυρία, σαν τη μάνα μου την έχω. Μου λέει, κύριε Θανάση, σας ακούω με τον κύριο Λοντιάδη. Λέω, ναι. Ποιος είναι εκείνος ο Λουτσέσκο? Ο Λουτσέσκο ακούω, μου λέει, στο Λίμπερ. Έμαθε στα 77 της, έμαθε ποδόσφαιρο. Είναι δυνατόν. Ναι, γιατί ακούω που λέμε Λουτσέσκο. Όχι άλλο ρωτέζον, δεν λέει, όχι άλλο ρωτέζον. Άλε, αλεκάρα, αλεκάρα. Και γελάω με τη... Ο Γιώργος γελάει τώρα, ο Γιώργαρος, ο Γιώργαρος. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε, πάμε να ρίξουμε γραμμούλης. 23 10 287 8 8 8. Τι κάνεις εκεί πάλι ρε παιχταρά μου? Κάτι περιμένει. Αφού είναι η καλή εντεκάδα. Παλίκαρος, παλίκαρος είναι ο Γιώργος Ολιάτσης. Η καλή σου εντεκάδα. Την είπα 100 φορές, δεν την ξέρω. Η καλή σου εντεκάδα. Ποια είναι η πολύ καλή, η οποία λες 100% θέλω αυτή να κυρίσει τον Ολυμπιακό? Λοιπόν, εγώ την έχω την πείτε την εντεκάδα χίλιες φορές ρε φίλε. Χίλιες φορές ήταν. Κάτσε μπροστά μου, τα μπερδεύεις εκεί μπροστά. Εκεί το μπέρδεμά μας. Όποτε κάνουμε δεκάδα. Όταν κάνουμε δεκάδα, οι τέσσερις μπροστά που βάζουμε, εκεί μπερδεύεται η κατάσταση. Αφού τώρα δεν έχω. Αναγκαστικά είναι Ζεύκοβιτς και Ντεσπότοφ. Αναγκαστικά θα παίξουμε αυτοί οι δύο. Κάτσε. Αφού δεν έχω Τάισον. Ζεύκοβιτς, Ντεσπότοφ, Μουρκ και Κουντέλια. Οι τέσσερις. Λοιπόν, και δύο σεντρεφόρ. Άσο Μουρκ, ο Μουρκ θα μπει αλλαγή. Θα βάλει Κωνσταντέλια, άμα είναι καλά. Έκανε και προπόνηση σήμερα τον Παλκάρι πρώτη μέρα. Λοιπόν. Κωνσταντέλιας, κεντρικό χαφ. Έτσι, δύο ακραίοι Δεσπότοβ με τον Ζίβκοβιτς. Μπράτον μπροστά, Μεϊτέ, Ζντόεφ από πίσω. Ναι. Πουλιεράκης με τον Κετσιόρα, δεξιά Σάστρε, μπάμα. Αυτό είναι και Κοτάρσκι ήταν ο φύλακας. Συμφωνώ. Αυτή είναι η δεκάδα. Αυτή είναι η καλύτερη δεκάδα που μπορεί να κερδίσει ο Όμπρου. Κυριακή Τετάρτη. Βρε τι Κυριακή Τετάρτη μέχρι τέλος. Και μέσα στα playoff όλα. Βάζε τους όλους να παίζουν 60-65 λεπτά και μετά κάνει τις αλλαγές. Απλά είναι τα θέματα. Αλλά βάλε αυτούς να παίζουν από την αρχή. Και πρέπει να μάθει. Όποτε δέχεται γκολ, πρέπει να κινείται στον πάγκο. Ρωτέσον, μας δουλεύουν όλοι να πούμε. Σου πω κάτι, πρέπει να κινείται. Όταν δεχτείς γκολ, πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχεις έτοιμο στους παίκτες να μπεις μέσα να το γυρίσεις το μάτς. Να σε πω κάτι. Με Πασεραϊκό δεν μπορούσες να κάνεις ρωτέσον. Με τον, πες τον Πανετολικό. Εντάξει, δεν θέλω να. Πασεραϊκό δεν κάνει. Εκεί από εδώ και πέρα τώρα δεν κάνει καθόλου τώρα. Τι μαστιγώνει η Γκαρσία και να σε πω κάτι. Πρώτος είσαι, πρώτος θέλω να μείνεις μέχρι τα play-off και μετά στα ντέρμπι βάλε αυτούς. Κι άμα δεν κερδίσεις όλα τα μάτια, έλα με τριπίζει τη μύτη εμένα. Αλλά βάλαμε την 11. Μην με πάλι κάνεις ρωτέσιο και με βάλεις πάλι 5-6 παίκτες διαφορετικούς και τρελάνε μας. Τι να πω, δεν ξέρω, φάω ένα μικρόφωνο. Αντιβάλλουμε με υπογραφή την 11. Ότι αν θα κάνεις αυτή την εντεκάδα, εμείς είμαστε σωστοί. Δεν χάνει δύσκολα να χάσει αυτή η ομάδα. Δεν θα χάσει ποτέ. Και αν δεν ποτέ. Βγει. Και μέσα στην ΑΕΚ και μέσα στον Ολυμπιακό και μέσα στον Παναθηναϊκό και που θέλετε. Και αν δεν βγει, και αν δεν βγει, θα φύγουμε από το ραδιόφωνο. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εκτός αν είναι σε κακή μέρα όλοι τους. Υπάρχει δικαιολογία σε κακή μέρα. Ή δίνουμε την εντεκάδα αυτή και βγαίνει.
ή φεύγουμε. Λοιπόν, από τα 10 μάτσα που θα παίξουν, τα 9 θα είναι 100%. Έτσι. Αυτό σου λέω, ρε Θανάση. Πιστεύω να τα ακούσει και εκείνα τα λαγωνικά που ήθελα να ακούω, που λέμε εδώ εγώ και εσείς στην εκπομπή μας που κάνουμε. Και δεν είναι μόνο ο Λουτσέσκου που λέμε για Λουτσέσκου συνέχεια, είναι και άλλοι τέσσερις που κάνουν εκεί στον πάγκο. Δεν βλέπει κανένας τίποτα, τίποτα, κανένας. Τώρα αυτό είναι ένα. Εμείς πώς τα βλέπουμε εκεί. Και όλοι η Θεσσαλονίκη και όλη η Βόρειο Ελλάδα, πώς τα βλέπουν είναι και δεν τα βλέπουν. Ένα λεπτό σημείο εδώ. Τώρα αυτό που λες. Μιλάει με τους τέσσερις. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να μπορείς να το μιλήσει κάποιος αυτόν. Θα του πει, ρε. Δεν μπορεί να του πει τίποτα. Ναι, ρε, τι να του πει. Δεν πάει καλά ο Σαμάτα Αυγάτωνα. Ναι, τι να του πει. Ναι, του πει ότι ρε, κάτι δεν πάει καλά. Να αλλάξουμε κάτι. Τι θες να γίνει. Τροϊκός πόλεμος θες να γίνει και στον πάγκο. Άρα βολεύονται να παίρνουν τα 150.000 και τα 200.000 το μα χρόνο, δεν μπορεί να του μιλήσει κανένα. Δεν καταλαβαίνει τι σε λέω. Το τι είναι η βοηθήρια. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Εγώ βλέπω τον Γκουαρδιόλα. Συγγνώμη, ρε, έχει παίξει 100 χρόνια μπάλα. Θα σε κάνω μια ερώτηση. Άστα ματ. Βγάλ τα ματ. Έχουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έτσι. Ναι. Στις προπονήσεις. Γιατί έχεις θυμένες φάσεις. Δεν μπορεί να μην έχεις θυμένες φάσεις. Και τακτική. Εσύ θα πας από εδώ, εσύ θα κλείσεις από εδώ. Ναι. Εσύ θα κάνεις overlay. Εσύ θα... Ελεύθερο, μην τα λέω τώρα. Δοκάρι, πίσω έξω την περιοχή και αυτά. Ναι. Ωραία. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Δεν τα ξέρει. Ναι, λοιπόν, εκεί δεν βλέπουν ότι δεν κάνει αυτός ο παίκτης και πρέπει να βάλει τον Πράττον. Ή πρέπει να βάλει τον Τζίμα. Δεν το βλέπεις προπονήσεις. Εγώ να σου πω κάτι. Τι κάνω τότε, τι κάνω τον προπονήσεις. Τον Γκουαρδιόλα τον βλέπεις, το βλέπεις το μάτι στην Αγγλία. Πώς το βλέπω. Όταν θα κάνει αλλαγή που πάει. Στους βοηθούς του. Και τι ρωτάει, κάνει, ρωτάει, και συζητά. Και, ναι. Γιατί εγώ μπορεί το μυαλό μου εκείνη τη στιγμή. Ο Λουτσέσκου το έχει αυτό. Όχι, δεν ξέρω. Αλλά θέλω να σου πω. Όταν... Εσύ πιστεύεις να πάρει γνώμη ο Λουτσέσκου από τους βοηθούς. Και να το κάνει. Για ομορφιά. Σε ρωτάω σένα, ρε Σαδανάση Δημόπουλο, έχεις παίξει Εθνική Ελλάδος, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή. Σε ρωτάω σαν Μιχάλη τον Διάδη. Πιστεύω ότι παίρνει τη γνώμη του σαφώς. Ναι. Αλλά αποφασίζει αυτό. Αυτό. Κατάλαβε. Ευχαριστώ. Εγώ τι να καταλάβω. Εγώ τα βλέπω. Εγώ βλέπω παράδειγμα το Μουρίνιο. Παράδειγμα, μεγάλη προπόνηση. Εσύ, όλοι οι μεγάλοι προπόνητε. Ακού λίγο. Άνθρωπο που δεν λέει συγγνώμη, μπορεί να έκανα λάθο εγώ. Ούτε πρώτα. Τι ψάχναμε, τι να μιλάμε τώρα. Τι να λέμε τώρα. Εγώ παράδειγμα βλέπω, σου λέω, βλέπω τον Αντζελότη. Πάει δίπλα στο γιο του που είναι μάνα του και του λέω: τα, τι κάνει. Τη σάκ του προπονητή, πώ το λένε, σε διακόπτω πάλι. Πώ το λένε, Αλμέιδα. Τι είπε εδώ μέσα που έκανε τι αλλαγέ. Σω φταίω και εγώ, λέει, που έκανα τι λάθο αλλαγέ. Έκανα, μπορεί να έκανα λάθο εγώ. Ο άνθρωπο βγήκε και το είπε. Το είπε. Σε ένα μάτ. Μα το έκανε το λάθο. Αυτό σου λέω, ρε. Αυτό όμω βγήκε και το είπε. Αυτό έδεσε δηλαδή, το χ στον Μπάουκ. Τι λέει. Αυτό το έδεσε το χ. 100%. Και το διπλό και τον άσο. Κοίτα, παραδείγμα. Ο ένα έκανε καλέ. Δεν έπρεπε να τι κάνει πιο μπροστά τι αλλαγέ. Τι έκανε. Ναι. Έτσι και ο άλλο τι έβγαλε. Μπράβο. Αλλά εγώ ξέρω τι γίνεται. Εγώ με αυτό που βλέπω. Εγώ ήμουν ένα προπονητή. Είχα τον Βασίλη τον Αγγέλο. Ένα παιδάκι που ήταν. Του λέω Βασίλη. Τι κάνουμε σε αυτή τη φάση, γιατί είχε μπλοκάρει το κεφάλι με ένα ρε παιδί, μπλοκά. Ναι. Μου λέει Θανάση να βγάλουμε, μου λέει το δεξί του μπάκα, βάλουμε το δεξί. Ναι. Εντάξει, το κάνω. Το κάνω. Ναι, το... γιατί εκεί τη στιγμή σε βοηθάει, ρε δε, γιατί έχει την πίεση. Έχει μια γνώμη ακόμα. Μπράβο. Που μπορεί να μην την είδα εγώ. Σε έχει τέσσερες. Δεν είναι κακό. Μπράβο, σε έχει τέσσερες γνώμες. Συνεργάτες σου είναι. Μπράβο. Και όταν βλέπω εγώ παράδειγμα, γιατί αυτό. Όταν βλέπεις μεγάλα γήπεδα και μεγάλα παιχνίδια, βλέπεις τους μεγάλους προπονητές. Βλέπω τον Γκουαρδιόλα, κάτω στον πάγκο και του λέει του δικού του. Τι κάνουμε εδώ, του λέει αυτό και αυτό. Ναι. Του δείχνει. Του δείχνει, σκέφτεται ο άλλος. Σκέφτεται. Μπορεί να έχει δίκιο αυτός. Με ξεμπλοκάρει αυτό. Βέβαια. Αυτό βέβαια. Είναι το θέμα, καταλαβες. Δεν μαζί μπορεί να είσαι εγωιστής. Δεν πρέπει να είσαι εγωιστής εφόσον έχεις τέσσερα άτομα. Συγγνώμη λίγο, θα σε πάω πάλι αλλού τώρα αφού με πήγες εκεί, θα σε πάω κι εγώ αλλού. Πριν το μάτς, ναι. Ξέρουν την εντεκάδα αυτή. Ναι. Ξέρουν ότι θα παίξει Μάρκο Αντώνιο κεντρικό χαπ. Τέλος πάντων, μην πω την εντεκάδα που έβαλε, έτσι. Ναι. Το Σβάμπ και τον Τσιγκάρα στα αμυντικά τα χαπ με τον Παναθηναϊκό, λέω, στο κύπελο, στον ημιτελικό, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Λοιπόν, δεν είδαν αυτοί οι πέντε εκεί που είναι πέντε ότι αυτή η εντεκάδα είναι λάθος. Εμείς το είπαμε, εμείς πριν το μάτς λέμε, μα αυτή την εντεκάδα δεν πας πουθενά. Μην κατέβεις να παίξεις, το είπαμε. 100 φορές. Αυτοί δεν τα βλέπουν που είναι πέντε. Και τι κάνανε. Αυτό σου λέω, ρε. Αυτό λέμε. Τι κάνανε. Με λες εσύ δεν του μιλάει κανένας και εγώ σου λέω. Μπορεί να μιλήσει κάποιος ότι. Κάτσε ρε, πού πας με αυτή την εντεκάδα. Πού πας με αυτή την εντεκάδα. Χάσεις με αυτή την εντεκάδα. Εμείς το λέμε δηλαδή 5 ώρες πριν το μάτς. Ότι με αυτή την εντεκάδα να πανηγυρίζει όλοι ότι άρεσε μέσα στο στούντιο τώρα μόλις μαθαίνει ότι αναβλήθηκε το μάτς του Ολυμπιακού. Λέω, αμά θα κάνω, θα βάλει άλλη εντεκάδα. Λέω τον πάρω το μάτς. Και με ξαναβάει την ίδια. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς δύο φορές μιλήσαμε, άκου να σου πω, και το πήραμε προσωπικά. Η μία είναι. Με το Βιερίνια που τον έβαλε με την ΑΕΚ. Ναι. Τα είπαμε. Και το είπαμε προσωπικά ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος που θα κάνει. Λάθος. Και το προχθεσινό. Τον άκουσε να βγει να πει έκανα λάθος. Και το προχθεσινό το μάτς εδώ στο στούντιο που είμαστε και δύο και κάναμε την εκπομπή μας. Οχτώ. Ότι κάνεις λάθος. Οχτώ παίκτες. Εγώ δεν ήθελα να δικαιωθώ ούτε κι εσύ.
Βλέπω τώρα να παίρνουν τα μάτς. Δεν με νοιάζει μια τι θα κάνει. Εγώ τον είπα, να θες να κάνεις ό,τι θέλεις, κάντο, αλλά πάρ' τα μάτς. Έτσι. Πάρ' τα μάτς. Α, σε κάνω μάγκα. Ναι, πάρ' τα μάτς. Εγώ μπράβο, ρε παλικάρι, αλλά πάρ' το μάτς. Πάρ' το μάτς, κύριε Λουτσέσκου. Πάρ' το μάτς. Πάμε σε γραμμή τώρα να πάρουμε κάτι. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα. Καλέ το Χοντρούλη, έλα ρε Χοντρούλη. Είμαι... Πώ είσαι ρε Χοντρούλη, εσύ, πού είσαι. Ο Χοντρούλης πρώτος. Περίμενα 23 λεπτά ακριβώς, υπομονή έκανα. Εσένα Μιχάλη, θα σε πω τώρα και θα τρίζεις τα δόντια σου αυτό που θα σε πω. Για πες. Λοιπόν, ακούστε καλά και οι δυο σας. Με αρχηγό το Κωνσταντέλια είναι καλά το παιδί, θέλω να μάθω. Μπήκες προπονήσεις. Τώρα άμα μπορεί να παίξει, αυτό το ξέρει ο Λουτσέσκου, φίλε. Άκου τώρα, με αρχηγό τον Κωνσταντέλια και όλους τους 18 υπόλοιπους παίκτες και τους παγκίτες, μιλάω όλους, 18 δεν είναι παραπάνω. 20, τέλος πάντων, πες μου τι, πού θες να καταλήξεις. Λοιπόν, άκου που θέλω να καταλήξω. Δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Θα δώσουν το 100% το δυνατοτήτο τους, θα τον ακολουθήσουν καλά, πολύ γερά, για να κερδίσουν πρώτα τον Ολυμπιακό το μάτς της Κυριακής, μετά νίκη πρόκριση με Παναθηναϊκό Τετάρτη, και θα το αφιερώσουν στον πολύ ωραίο και αγαπητό άνθρωπο που έχει αύριο τα γενέθλιά του και γίνεται 55 χρονών. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να κατοστήσεις, Χοντρούλη. Να κατοστήσεις, Χοντρούλη. Να κατοστήσεις. Όχι μόνο εγώ. Ποιος? Και ο Δημήτρης. Καλά για μένα, νομίζεις, λέω. Για ποιον λες? Για ποιον? Για τον Ρεβάλλου Τέφτη, το μεγαλύτερο προπονητή. Δεν γενέθλια αύριο. Πού να ξέρω, ρε. Εσύ μας είπε ότι έχεις γενέθλια. 10 Δευτέρου μαζί είμαστε. Είναι τώρα ποτέ, υδροχώς. Μας το πει ο Δημήτρης, ο αδερφός του Δημήτρη Ρουχοντουρή. Αύριο έχει τα γενέθλιά του, ψάχτε το. Να πρέπει να το αφιερώσουν. Ευχηστήκαμε τώρα. Να το αφιερώσουν στον προπονητή τους με αγκαλιά και με μια μεγάλη τούρτα. Γενεθλίων αύριο 17 Δευτέρου, ξυπνήστε. Πρέπει να τον αφιερώσουν αυτές τις δυο νίκες και να τελειώσουν όλα. Άντε, γεια σας. Yeah. Yeah. Αύριο 17 του μήνα, υδροχώσεις, σαν και εσένα. Εγώ έχω 25 Ιανουαρίου. 25 Ιανουαρίου. Άρα πιάνει ο υδροχώς μέχρι 17. Μάλλον. Τελευταία μέρα είναι ή άλλα. Πού να ξέρω και εσύ από ζώδια τώρα, μην πάει ζώδιο. Τι ξέρω εγώ. Ζώδιο. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Να μάθουμε και ζώδιο. Καλησπέρα. Έλα. Καλησπέρα, κύριε Λεωτιάδη. Είπαμε, έλα. Γεια σου, Αεριάνε, παιχτάρα. Παιχτάρα, Αεριάνε. Έχεις κάνει λάθος. Το ατρόμητο Σάρις είναι καρφίδι Άρη. Δεν είπαμε τίποτα, εμείς δεν θα παιδεύει. Όχι, Θανάση. Έλα. Γιατί είπε, ο κ. Λοντιάδης είπε εσύ, ο Άρης θα πάρει το διάρκεια να κλειδώσει για τα play-off. Τι να κλειδώσει, τι να κλειδώσει, και έκτος να βγει το ίδιο πράγμα, τι να κλειδώσει. Ναι, τώρα, σιγά. Τι θα βγει, θα πάει να βγει κόβερες link από το... Η Άρη. Πώς λέγονται ρε αυτά, τα play-off. Play-off, εντάξει μου. Πώς τα μπερδεύω. Άρης έχει το Βόλο, έχει τον Παναθηναϊκό. Και να τα χάσει όλα, δεν βγαίνει έκτος. Και έχεις και την Άρη. Αδιάβολο μάτς είναι. Τα δύο τελευταία μάτς είναι ντέρμπι. Το ένα μόνο που έχει το Βόλο. Ρε Σίτι, δεν θα βγεις τα πλεύω, Άρης. Βγαίνει, κουτρέχει. Τότε τώρα τι να λέμε τώρα, βλακείς να μιλάμε στον αέρα τώρα. 35, εντάξει, μου έχει περάσει. Έλα, ρε, ποιότητα. Λοιπόν, μετά τον Ατρόμητο. Ναι. Παίζει με τον Βόλο μέσα. Με τον Βόλο, ναι, με τον Βόλο. Μετά έχει Παναθηναϊκό έξω και ΑΕΚ. Και ΑΕΚ μέσα. Άρα και θέλει να κλείσει, να κλειδώσει για τα πλεύω. Άιτε πάλι. Τι να κλειδώσει, να κλειδώσει την πόρτα, ρε τώρα, έλα. Εκτός έλα, χαλάσει, καλό απόγευμα. Εκτός και χαλάσει η κλειδαριά, δεν θα κλείσει την πόρτα. Άιτε τώρα να πούμε. Έλα, πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Αφού το λέω εγώ, έχει βγει αυτός εκεί το βιολί του Καραγιάννης. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Ο Ρασβάν με έχει στείλει, ξέρεις, δεν ξέρω αν ακούγομαι καθαρά. Πολύ καλά. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούτε και τίποτε δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, είμαι δίπλα στα κύματα του Ιωνίου. Άκου τώρα. Αέρα ακούμε, Βασιλάρα, αέρα.
Και θα μη σε πάρει κανένα κύμα και σε πάει στον πύργο απέναντι, κανόνισε. Όχι, όχι. Έχει ήρεμη θάλασσα εδώ στην Κερέτζα της Βαλανδράκης, έχει πολύ ήρεμη θάλασσα. Μέσετε λοιπόν να ηρεμήσω εδώ πέρα, αλλά εσείς θα με τρελάνετε τελείως. Θα σας μαλώσω σήμερα γιατί είμαι ο Κούδας, εσείς είστε ο Λιοντιάδης και ο Δημόπουλος. Εγώ είμαι ο Κούδας, έτσι δεν είναι, εγώ είμαι σαν ιεραρχικά. Το καλό το 10 είσαι. Προσπαθήστε την επόμενη φορά που κάνετε εκπομπή να κλέψετε και την εκπομπή των φιλάθλων. Γιατί μιλάτε πολύ, ρε αδερφιά. Εντάξει, μας πιάνει λίγο κουβέντα, μας πιάνει, μπερδευόμαστε. Δεν βλέπω τι γίνεται. Ρε τι λογοδιάρια είναι αυτή που είδε πάνω σας. Σοβαρευτείτε λίγο. Εγώ σας χαίρομαι για καλά, παιδιά. Λοιπόν, τέλος, αυτό είναι μια ευχάριστη παρατήρηση. Δεν είναι να σας φάσω τον έπρα, έτσι. Θέλω να είμαι ξεκάθαρο. Ναι, με σένα να τσατιστούμε, ρε Βασιλάρα, πας καλά να πούμε. Ξέρω εγώ το λέω έτσι. Όχι ρε αδερφέ. Είμαστε ήρεμοι. Το έφερε η κουβέντα τώρα και αυτό τα είπαμε. Εντάξει, να κάνουμε. Τώρα δεν βλέπουμε και τα χρονόμετρα εδώ. Πολύ καλά κάνετε. Όμως θέλω να κάνω μια υπόδειξη. Ίσα-ίσα, ακούτε και μαθαίνετε κιόλα. Τι άλλο θέλετε? Πάρα πολλά μάθαμε και μαθαίνουμε. Ειδικά εμείς στην επαρχία, γιατί εσείς στη Θεσσαλονίκη ξέρετε πάρα πολλά. Λοιπόν, φίλε συναγκροατή, νωρίτερα για το Ρασβάν. Καλό είναι να του κάνεις ένα καντιλάκι του ανθρώπου, να τον έχεις στο σπίτι, όμως εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, τα τέσσερα γράμματα. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχει γενέθλια ο Ρασβάν ή ο Ιβάν. Εμείς γίναμε ΠΑΟΚ ούτε από Ρασβάν, ούτε από Ιβάν, ούτε από Παντελάκι. Γίναμε μόνο και μόνο γιατί μέσα είχε παιχταράδες, μέσα είχε κόσμο το οποίο λάτρεψαν και αγάπησαν, πολέμησαν για αυτή την ομάδα. Γίναμε ΠΑΟΚ για πολλά και διάφορα. Για το ήθος, για την αξιοπρέπεια. Οπότε αφήστε τις προσωπολατρίες. Αυτοί έρχονται και παρέχονται. Γιατί αν δεν του δίνε τα 2 εκατομμύρια το χρόνο που του έκανε συμβόλαιο, νομίζεις θα καθότανε στον ΠΑΟΚ? Δώσου 200 χιλιάρικα το μήνα, πώς το λένε, το χρόνο αύριο το πρωί, να δεις που θα σου βρεθεί ο φίλος ο Ρασβάν. Οπότε αφήστε τις προσωπολατρίες. Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Πολύ καλή ερώτηση. Μπράβο, Βασιλάρα. Κοίταξε, αν του πας το μισθό αυτού 500 χιλιάρικα το χρόνο, ξέρεις τι θα σου πει? Ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, δεν το γνωρίζω. Γιατί πρωτού 6, 7, 8 χρόνια πόσα έπαιρνε στην Ξάδη, παραπάνω έπαιρνε? Ένα αυτό, όταν σε πούλησε την τελευταία στιγμή στο αεροδρόμιο, αυτό ποιος... Τώρα έχουμε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, άστα αυτά τα ξεχνάμε, είμαστε λοιπόν μαζί του, να κερδίσει τα μάτια, μαζί του είμαστε. Ναι. Απλά θέλω να το υπενθυμίσω, οι προσωπολατρίες κάνουν κακό. Ναι. Μας διχάζουν σαν φιλάθλους. Συμφωνώ. Δεν κάνουν καλό στην ομάδα. Συμφωνώ. Εμείς έχουμε υποχρέωση να παραβρεθούμε στο γήπεδο, να φωνάξουμε, να βγάλουμε τα λαρίκια. Φυσικά εγώ είμαι 362 χιλιόμετρα μακριά, δεν μπορώ να ανέβω και να κατέβω. Αλλά αυτοί που θα βρεθούν να είναι κόσμοι, γιατί, σε τι θέμα να είναι κόσμοι? Να μην πετάξουν ούτε πούπουλο, χαρτάκι, όχι χαρτάκι, ούτε πούπουλο, ούτε πούπουλο μέσα. Μα το που είπαμε, όποιος ρίξει κάτι θα έχει πρόβλημα. Επιπτώσεις μετά, έχει επιπτώσεις. Ούτε πούπουλο. Και με αυτούς και όλα, άστα να πάνε, έτοιμοι είναι αυτοί για αυτό το θέμα. Αν πάνε και ο Κούγιας, μπορεί να μπερδευτεί κάτι. Βέβαια. Πολύ θα μπερδευτεί. Θανάση μου, πολύ θα μπερδευτεί με το Κούγιας, θυμηθείτε το αυτό. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε τυπικότατοι σε όλα. Τώρα, όσο για τον αγώνα, εμένα δεν με, πώς το λένε, δεν με συγκινεί. Το παιχνίδι εγώ το έχω πάρει, ειλικρινά σου λέω, γιατί όταν τους πήρα 2-4 μέσω Καραϊσκάκης με κόσμο, θυμηθείτε τι είχε συμβεί τότε με τις τιμωρίες και τις χωρίς κόσμο. Λοιπόν, εδώ μπορώ να τους διαλύσω. Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, από τον προπονητή, πώς θα στήσει την ομάδα. Όταν σε μια Φεράρι μπαίνει ένας πιλότος ο οποίος είναι αρχάριος και μπαίνει ο Νίκη Λάουντα από πίσω, τότε ξέρεις ότι θα τερματίσει πρώτος ο Νίκη Λάουντα και ο αρχάριος δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Τίποτε άλλο, θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλο το ακροατήριο του Libero FM που μας δίνει τη δυνατότητα και παρακολουθούμε και ακούμε τις ωραίες αυτές ειδήσεις από τον Μιχάλη και τον Θανάση στην όμορφη Πάργα και από την Κερέζα της Βαλανιδοράκης. Ένα όμορφο απόγευμα. Φιλιά πολλά, Βασιλάρα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Καλώς. Έλα, ρε Παντεσίες, τι έγινε, καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ. Θανασάρα, μη στεναχωράς τον Μιχαλάρα, Όχι, δεν του πάω τίποτα, δεν του πάω κάτι μόνο. Το λες εκεί πέρα το Βιερίνια, ξέρω. Ρε, με τσιγκλίζει, ρε, με τσιγκλίζει. Φού είναι καψούρα του, τι θα του κάνω εγώ. Με τσιγκλίζει, ρε. Θέλω να πάρω λεξοταλίλα από τώρα εγώ. Πάω, βλέπω τον Πάο που είναι ο λεξοταλίλος, σοβαρά σου λέω. Κατέβασα ολόκληρη τζαμαρία από την καφετέρια. Άστα να πάνε, αδερφέ. Εσύ, μόλις άκουσα και την 11 κατευθείαν λέω, θα πάρω μισόλο, δεν γίνεται, λέω. Άκουσα και σένα να πούμε, άστο. Άστο, τέλος πάντων. Σε είχα εντάξει, είναι όλοι παίκτες του ΠΑΟ. Παραγιώτη, είναι όλοι παίκτες του ΠΑΟ. Δεν ξέρω αν τα ξεπεράσει, στο είχα πει πολύ πιο παλιά.
Κοιτάξτε, είναι παίκτες του ΠΑΟΚ όλοι. Εμείς λέμε τι πρέπει να κάνει. Τώρα από εκεί πέρα αυτός τα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Τι να κάνει. Ρε Θανάση, με το ένα έγκλημα, με το άλλο έγκλημα, με τον άλλο έγκλημα χάσανε το. Χάσανε την βάλουμε. Με το άλλο έγκλημα αυτός έπρεπε να μπει 200 φορές ισόβια. Τι. Εντάξει, έχεις δίκιο τώρα. Εγώ ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω. Να μην πούμε πολλά, όχι δεν γκρινιάζουμε. Είπα και άλλες φορές, δεν γκρινιάζουμε ρε. Εγώ να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Παναγιώτη, άκου λίγο. Αγαπάμε ρε, πέθανε κόσμος ρε για αυτή την ομάδα ρε. Πάλι να τα λέω να μάθω. Άκου να σου πω λίγο, περίμενε. Εγώ λέω, όλη η Θεσσαλονίκη που είναι παοκλήτες οι περισσότεροι λένε αυτό που λέω εγώ, που λέω ο Μιχάλης, που λες και εσύ. Εντάξει. Εδώ καλά. Ο coach, ναι, ο coach και οι τέσσερι που είναι μαζί του δεν ακούνε, άσε που δεν βλέπουν. Δεν ακούτε τι γίνεται. Εδώ. 150 άτομα έχει τριγύρω. Μπράβο, αυτό λέμε. Ρε Θανάση, πάλι να το πω ρε. Λείπει ο Μιχάλης Λοντιάδης από εκεί πέρα, ρε γάμο. Έφυγες, φιλιά. Θα λένε ότι σε βάζω εγώ, φιλιά. Δεν το λέω. Πολύ μου έχει πολύ βύση, ρε. Φιλιά πολλά. Εντάξει, να είσαι καλά. Πάμε λίγο στα μάτια. Εντάξει, κοίταξε ότι χρειάζεται ένα άτομο σαν και εσένα μέσα στην Τούμπα. Πες λίγο τους χορηγούς. Ναι, χρειάζεται. Πες λίγο τους χορηγούς, είπα. Mate90.com. Πληρώνεις 1 ευρώ το παιχνίδι και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθεί. Σωστό σου είχε. Όταν θα πιάσεις τα μάτς, 5 ματσάκια θα παίξεις 5 ευρώ. Έπιασες τα 5 μάτς, ναι. Παίρνεις τη δαπάνη, δίνεις 5 ευρώ στο site. Έτσι. Αλλά προσέξτε όμως, κάτσε, μην κάνετε απατεωνιές. Όταν παίζετε σύστημα 3-4-5 και βγάλετε το στοίχημα και λέμε βγάζετε 3-4, δεν κάνετε την κουφόμηγα. Να το λέτε κιόλας, γιατί μπορεί να βγάλεις 5 στα 5, πεντάδες, τετράδες, τριάδες και να λες εγώ δεν έβγαλα και δεν το δίνω το ευρώ. Καθίστε τώρα, να το λέμε κιόλας. Πώς θα πληρωθεί από το site, άμα δεν το δουν στο site ότι έβγαλε. Δεν μπαίνει στο site, μπορεί να παίξει αλλού. Μπορεί να τα πάρει τα 5 μάτς και να τα παίξει στο στοίχημα. Μπορεί να το παίξει αλλού. Α, γίνεται και αυτό. Βέβαια, τα μάτς παίρνει. Αν θέλει, παίζει. Αλλά τα μάτς τα παίρνει. Καταλάβες. Α, δηλαδή εγώ δεν παίζω σε αυτό το site. Ρε παιδί, μα θες παίζεις. Σου λέω εγώ. Μπορώ όμως να πω σε αυτό το site. Ναι, και να παίξεις. Να πάω, στη πάω και να πάω στο προπό να τα παίξω. Μπράβο. Άιντε. Εδώ σου δίνει τα 5, κατάλαβες. Δηλαδή, συγγνώμη λίγο. Συγγνώμη, τώρα με πάσα ρούτα. Δηλαδή, βλέπω 10 ομάδες από εδώ. Ναι. Παίρνω τις 10 ομάδες εγώ. Ναι. Πάω στις παίζω. Ναι. Στον ΟΠΑΠ. Έτσι. Μονοκούκι. Μόνο αυτά. Ρε, τριάδες, τετράδες, πεντάδες, ξέρω εγώ. Παίζω. Ναι. Ναι. Και τα πιάνω. Ναι. Θα πάω να μπω στο σένα να δώσω χρήματα. Άμα πιάσει τη δεκάδα. Ναι, άλλο σου λέω. Άμα παίξει σήμερα. Και πού θα το μάθει το site που πληρώθηκα από τον ΟΠΑΠ. Τα 10 μάτς που σου δίνει, ναι. Έχει κωδικό. Μπαίνει ναι. Μέσα με κωδικό και ναι. Λέει Θανάση Δημόπουλο. Ποια μάτς πήρε, Παναθηναϊκός εκεί, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός Άσο, Όφι Άσο με τον Παναθηναϊκό. Ναι, λέγε. 5. Ναι. Και τα παίρνει. Τα παίρνει στον ΟΠΑΠ. Και πού ξέρουν αυτοί ότι τα έπαιξα στον ΟΠΑΠ. Σου λέω τα 5 άμα βγουν, ναι, τα 5, ναι. Πληρώνει 5 μάτς. Τα πληρώνει τα 5 μάτς αυτού, εφόσον έχει πάρει τα 5 και βγήκαν. Εσύ να με κνευρίσετε μεσημεριάτικα. Βλέπει εδώ πέρα έχει 15, 30, 50 μάτς. Από τα 50 μάτς εγώ βλέπω. Τα 5. Σημειώνω σε ένα χαρτί. 5. Τα σημειώνω σε ένα χαρτί. Το παίρνω το χαρτί. Πάω στον ΟΠΑΠ. Τα παίζω, βγαίνουνε. Αυτό το site, πώς μάθανε ότι εγώ τα έπαιξα στον ΟΠΑΠ. Τα έχει πάρει μέσα και έχει μέσα κωδικό που έχει, κωδικό, ναι. Και λέει. Ότι πήρες αυτά τα 5 παιχνίδια. Φαίνεται ότι παίρνεις τα 5 παιχνίδια. Φαίνεται ότι έχεις πάρει τα 5 παιχνίδια. Θες να παίξεις εκεί, θες το ματ. Άμα βγούνε τα πληρώνεις. 5 ευρώ. 5 ευρώ. Εντάξει, ρε μπρο. Πάμε. Εντάξει. Στο διάλειμμα, ακούς πολύ. Όχι, έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ναι, δελτίο, δεν έχουμε. Ναι. Ναι. Έλα, εδώ είμαστε. Έλα, Γιουργάρα, έχουμε μηνύματα. Εννοείται. Πες λίγο τα μηνύματα. Ο Χρήστος γράφει καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Αυτό που δεν έχει πλέον ο Λουτσέσκου είναι ο στόχος. Δεν έχει στόχο, γι' αυτό κάνει αυτό που κάνει. Να βάλει τον Σαμάτα στο χαφ και ας βάλει τον Τζίμα γη. Πού να το βάλει τον Σαμάτα στα χαφ. Και ας βάλει τον Τζίμα γη του τον The Spot of Four. Ναι. Πάμε και στο τρίτο. Έχουμε
το Δημήτρης Κρανιάς. Καλησπέρα κύριε. Θα ήθελα να πω τον κύριο Μιχάλη ότι όλο μαλλιά έλεγε ότι θα έπαιζε ο ΠΑΟΚ και με τα Χανούμια και Βάζελο, αλλά δεν είδε φως. Και με γάβρο τον βλέπω να κάνει διπλό την Κυριακή, γιατί είδα ότι αρχίζει να στρώνει. Α, τόσο καιρό λέτε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει θέμα ποιος βάζει ο Λουτσέσκου. Και τώρα που άρχισαν τα δύσκολα να βάλει τη βασική δεκάδα τελικά. Λάθος κάνει. Πώς το λένε το όνομά του, πώς το λένε? Δημήτρης. Δημήτρη, άκου λίγο. Εγώ από την αρχή, αγόρι μου, τα έλεγα αυτά ότι δεν θέλω rotation, έτσι. Τα έλεγα. Εγώ ήθελα την κανονική δεκάδα, γι' αυτό φωνάζω τόσο καιρό. 100 φορές το είπαμε, εκτός άμα σε ακούς τώρα πρώτη φορά. Λοιπόν, 23-10-287-888, πάμε στις γραμμούλες. Έλα, καλησπέρα. Η Ελένη Λουκά είμαι, εγώ μιλάω. Ναι. Ακούτε, η Ελένη Λουκά είμαι. Έλα, καλησπέρα, καλησπέρα. Θανάση εσύ? Όχι, ο Μιχάλης είμαι, ο Θανάσης είναι έξω. Α, δεν είναι τώρα ο Θανάσης. Όχι, νόμι, όχι. Νόμιζα, θα πέρασε για το Θανάση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλα, Γιώργο. Έπεσε. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, ρε Μιχαλάκη, τι γίνεται? Έλα, ρε παλίκαρε, παλίκαρε. Καλά, ρε Κωνσταντινούση. Καλά, ρε Κωνσταντινούση. Τι κάνουν τα εγγονιά? Καιρό έχω όλα να σε ακούσω. Καλά, δόξα τω Θεώ. Στεναχωρέθηκε λίγο ο Βαγγελάκης ο μεγάλος. Δύο φορές δεν κερδίσαμε. Ρε, μη στεναχωριέσαι, ρε Βαγγελάρα, ρε, του λέω. Ρε, μη στεναχωριέσαι, ρε. Θα κερδίσουμε τον γάβρο. Ναι, ναι. Λοιπόν, Μιχάλη, άκουσα με το Θανάση αυτά που είπατε. Ακούω και όλοι, ναι, όλες τις μέρες. Ναι. Ξέρεις τι μου ανησυχεί τώρα αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, ας πούμε? Τι ψυχολογία, σε τι κατάσταση είναι η ομάδα? Εσύ που είσαι μέσα στα πράγματα, ναι, που έχεις επαφή. Άκου λίγο να σε πω. Άκου, Κωνσταντίνε, να ακούσει. Άκου λίγο να ακούσουν, ναι, να ακούσουν όλοι. Να ακούσουν όλοι. Άκου λίγο. Λοιπόν, ξέραμε ότι δεν παίζουν 8 τώρα, έτσι. Τώρα πιστεύω ότι μεθαύριο να τους βάλει. Τώρα να βάλει την κανονική δεκάδα. Έτσι λέω, δεν ξέρω. Έτσι. Έτσι λέω. Που λέμε όλοι, ρε Μιχάλη, όλοι το λέμε, αλλά δεν το βλέπουμε ποτέ. Όλοι το λέμε, αλλά δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι αυτοί έχουν ψυχολογία. Άμα παίξουν όλοι μαζί, να ξέρεις. Μακάρι. 100%, στο λέω εγώ, Κωνσταντίνε. 100%. Αυτοί αν είχαν την αισιοδοξία που έχει ο κόσμος στο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Δεν λέω μόνο για τους παίχτες. Δεν φταίνε οι παίχτες, ρε Κώστα μου. Όταν δεν παίζουν αυτοί, τι να σε πούνε τώρα? Κάνουν στον πάγκο τα παιδιά, ίσα ίσα είναι οικογένεια και μόλις βάζουν γκολ πανηγυρίζουν όλοι μαζί. 100% είναι. Και αυτοί να κερδίσουν θέλουν. Αλλά όταν έχω ένα προπονητή που με βάζει άλλους παίχτες, δεν μπορούν να κάνουν κάτι αυτοί. Περιμένουν πότε θα μπουν αλλαγή να αποδώσουν. Αυτό είναι. Ας τους βάλει όλους από την αρχή. Ας τους βάλει όλους από την αρχή και θα καταλάβουμε όλοι ποια είναι η ομάδα. Να σας το λέω αν το ξέρετε. Μα μέχρι τώρα που το σέβαζε δεν βλέπαμε η ομάδα 3 και 4 σταμάτητε με 100 γκολ. Πετούσε τώρα. Πετούσε. Γιατί με κάνει? Γιατί με κάνει? Να το φωτίσει ο Θεός, Μιχάλη. Μακάρι. Τι να πω, ρε Κωνσταντίνε. Να το φωτίσει ο Θεός, γιατί εμείς ό,τι και να λέμε, που κανονικά πρέπει να ακούει και τον κόσμο, γιατί να μην αρχίσουμε τα ίδια τα περσινά στα play-off τότε που είχαμε αυτά τα πράγματα. Είναι κρίμα, δε φέτος η ομάδα είναι καλή, έχουμε απαιτήσει. Άντε πέρσι δεν ήταν καλή ομάδα. Δεν ήταν τόσο καλή ομάδα, το λέγατε. Πας καθόλου Ιπποκράτειο? Πας καθόλου Ιπποκράτειο? Σ' αλλάζω τώρα. Πας καθόλου Ιπποκράτειο? Πάω καμία φορά. Γιατί τόσες σιώσεις? Γιατί τόσες σιώσεις, ρε Κώστα? Χαμός γίνεται. Γιατί? Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχω μεγάλη εξαίρεση. Ήμουν απροφέτως. Ξέρω. Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί είσαι μες τα πράγματα. Γιατί όμως τέτοιο πράγμα? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το πράγμα πάλι? Κώστα, σε χάσαμε. Αν είναι αλήθεια αυτά που ακούγονται, δηλαδή. Κώστα, σε χάσαμε. Πού είσαι, σε χάσαμε? Τόσο ρε μπρο, πού είσαι, ρε? Εδώ είμαι. Εδώ είμαι, εδώ και ευτυχώς δεν. Όχι, έξω κάτι έφτιαγνα εκεί. Κάτι έφτιαγνα έξω γι' αυτό. Και λέω, πού είναι ο Κώστας, του λέω του Μιχάλη μια μέρα. Λέω, το χάσαμε, λέω, έγινε. Να εμφανίζεσαι που και πού, γιατί ανησυχούμε. Κανονικά, τι, πώς, δεν σας ακούω, τι, σας ακούω. Εντάξει, δεν μπορώ να παίρνω και συνέχεια. Έτσι, έτσι, έτσι. Παλίκαρος, παλίκαρος. Μέχρι Μιχάλη, 4 ώρα κάνω το καφεδάκι και θα τα απολαμβάνω. Ωραίος, θα με φιλήσει και τον Κωνσταντίνο και τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης είναι Κοτάρσκι και ο Κωνσταντίνος έχει ένα αριστερό ξερόσωτο, ο μικρός. Ωραία. Τα έχει ρεμάξει όλα εδώ μέσα, Μιχάλη. Καλά τα κάνει, καλά τα κάνει. Άμα τα σπάσει, δεν μαθαίνει μπάλα. Ας το παλίκαρο, βρε, ας το παλίκαρο. Άμα είναι αριστερό πόδαρος, μη φοβάσαι. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Γεια σου, Κωνσταντίνο. Άμα είναι αριστερό πόδαρος, μη φοβάσαι. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Βρε Θανάση, έλα! Ναι, καλησπέρα. Έλα, ναι, καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι, εσύ. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι που άκουσα προηγουμένως στην προηγούμενη εκπομπή.
λέει ότι ο Λουτσέσκου λέει έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει κατατεθεί το συμβόλαιο και θα κατατεθεί μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Μέχρι τότε όλα είναι στον αέρα. Ισχύει αυτό? Κοιτάξτε, ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι, υπάρχει το συμβόλαιο, το κανονικό του. Ναι. Αυτό θα ισχύει μετά το καλοκαίρι που τελειώνει, δηλαδή, το συμβόλαιο. Δηλαδή αν τυχόν πάει στραβή η χρονιά φέτος, το στέλνουν χωρίς να έχει καμία επίπτωση ο ΠΑΟΚ? Αυτό δεν το ξέρω, αδελφέ. Αυτό οι δικηγόροι, γιατί πήρε και δύο δικηγόρους μαζί, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρω. Ναι, γιατί λέει το καινούργιο συμβόλαιο θα ισχύει από του χρόνου μέχρι τότε. Συγγνώμη δεν λίγο, είναι συγγνώμη, λίγο, συγγνώμη λίγο. Αυτά είναι όλα σωστά, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο. Με την υπογραφή, ρε παιδιά, δεν πήρε προκαταβολή ο Λουτσέσκου? Δεν τα ξέρουμε αυτά. Γιατί, δεν ξέρουμε. Γιατί όταν υπογράφει, παίρνει λέει το 30%. Αυτά δεν τα ξέρει κανένας. Απλώς ο Ζαγόρας το είπε και σαν ευχάριστη είδηση, ναι. Ότι τίποτε λέει ακόμα λέει να μην κάνει. Γιώργα, ρε. Μ' αρέσει αυτό σαν ευχάριστη είδηση. Δεν υπάρχει ευχάριστη είδηση. Να πω λίγο κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όσο καλό έχει κάνει ο Σαβίδης, άλλο τόσο κακό έχει κάνει, διότι δεν ακούει τον κόσμο. Όλος ο κόσμος είναι ξεσηκωμένος με τον προχθές ήμουν στη θύρα ένα. Όλοι με μουρμουρίζανε. Καλά, ρε, όταν σε κάνει 8 παίκτες μείον δεν θα ξεσηκωθεί ο κόσμος. Τι θα κάνει, ρε άνθρωπε? Ναι, αλλά αυτά δεν να θα σου πω κάτι. Συγγνώμη λίγο. Αφού το βάζει άλλα τρία χρόνια, άλλο τον έχουμε για τρία χρόνια. Λοιπόν, με εκείνη την ηρωνία, το ύφος που βγαίνει στην τηλεόραση. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Ας τον έχει άλλα 13 χρόνια, δεν με ενδιαφέρει. Να σε πω κάτι. Με κάνει αυτό το rotation, με βάζει 8 παίκτες έτσι πλην του βασικού. Πάρ το ματ. Πάρ το ματ. Πώς θα το πάρει με αυτούς τους παίκτες, ρε? Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε. Αφού το κάνει αυτό, και αυτοί οι παίκτες του ΠΑΟΚ δεν θέλουν να παίξουν. Προπονητής του ΠΑΟΚ δεν είσαι, ναι. Αφού βάζεις αυτούς εδώ και εμείς εδώ χτυπιόμαστε και λέμε αμά πανάκι. Πάρ το μάτς, ρε, να γίνεις μάκας. Να βγω την άλλη μέρα που θα σε πω, είσαι παλίκαρος, ρε. Είσαι παλίκαρος. Κάτι άλλο που δεν συζητάτε καθόλου. Χθες εμείς τι λέγαμε, αδερφέ, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να παίξει σε τέτοιο. Όταν θες να κάνεις rotation, βάζεις τον κορμό 7 παίκτες και βάζεις 4 δίπλα. 8, τώρα το να βάλεις 8 κάνεις την μπάλα. Κάνεις την μπάλα, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και όταν έχεις τέτοια εντεκάδα, δεν κάνεις rotation. Βάζεις αυτούς στα ντέρμπι, βάζεις την κανονική εντεκάδα και τους ξεμαλιάζεις. Τελείωσε. Τουλάχιστον με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό και με ΑΕΚ πρέπει να παίζουν. Αυτούς που πιστεύεις πολύ, αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Αυτοί που παίζαν τόσο καιρό και τους πρώτη είναι η ομάδα. Έτσι. Αυτοί το κάνανε, το κανάκο. Σωστός. Αυτό που σας ρώτησα, ο Δεσπότοφ για Σέντερφορ δεν κάνει. Εντάξει, δεν τον έχουμε δει ποτέ, αδερφέ. Δεν τον έχουμε δει ποτέ τώρα να κάνει σεντερφόρ. Δεν κάνει αλχημίε σε βέντε. Τον είδαμε στην εθνική έπαιξη. Α, στην εθνική. Εθνική είναι αλλιώ, εδώ είναι αλλιώ. Αλλά από αυτού που έχει που δεν είναι τίποτε, αυτό κάτι παραπάνω θα σε κάνει. Αφού έτσι που το βάζει από την άλλη μεριά που είμαι το αντίθετο πόδι, δεν μπορεί να αποδώσει ο άνθρωπο. Εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ρισκάρει με τον Ολυμπιακό. Αφού δεν έχει τίποτα να σου κάνει. Δεν μπορεί να ρισκάρει με τον Ολυμπιακό τον βάλει σεντερφόρ τώρα. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να πάρει 1,5 εκατομμύριο παίχτη σεντερφόρ και να βάζει τον Δεσπότοφ τώρα. Κάνει αλχημίες, πάλι θα κάνει. Άσε με, Παναγία μου. Άσε να δούμε. Άσε να δούμε την Κυριακή τι θα δούμε. Άσε να δούμε να βάλει αυτούς εδώ πέρα. Όσο πιο γρήγορα παραγούμε από τον Ρουμάνο, τόσο καλύτερα. Ελευθεριά στον ΠΑΟΚ, εγώ αυτό έχω να πω. Εντάξει, καλά. Κοιτάξτε, λίγο χλωμό να απαλλαγεί ο ΠΑΟΚ από τον Ρουμάνο, άλλα τρία χρόνια στο κεφάλι τα έχει φάει. Φώτη δασκαλάκι, είστε μοναδική, λέω Φώτη δασκαλάκι. Εγώ να σε πω, γεια σου, ρε Φώτη. Εγώ να σε πω κάτι, ρε φίλε. Έχω τέτοιες μονάδες. Και αντί να τους βάζει να παίρνουν τα μάτια εύκολα και να κάνει και στον πάγκο ούτε είναι όρθιος να είναι. Δηλαδή δεν ξέρω, ρε. Από τη μια μεριά λέω τι τρελός είναι, ρε. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Δεν ξέρω. Δεν πάμε ξέρω. Στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, φίλε μου. Εγώ είμαι. Το όνομά σου είναι παιδιά. Σας ακούω συνέχεια. Το όνομά σου λίγο. Το όνομά σου. Θόδωρο με λένε. Γεια σου, Θόδωρο. Γεια σου, Θόδωρο. Παιδιά. Έχετε δίκιο, αφού είστε μπαδαλόφατσες, παίξατε μπάλα, ξέρετε όλα. Ο Λουτσέσκου, ένα πράγμα να ξέρετε. Ο πατέρας του τον έμαθε ένα σύστημα μονάχα. Αυτό να παίζει. Δεν τον έμαθε να παίζει το 4-4-2 ή το 4-3-3, αυτό εδώ εκεί. Έμαθε ένα σύστημα, αυτό και αυτό κάνει. Αν δεν πας πουθενά έτσι, αδερφέ, με ένα σύστημα. Με ένα σύστημα δεν πας πουθενά. Μπράβο. Τώρα είναι τυχερός λίγο η τύχη που τον κάνει αυτό το πράγμα εδώ. Αλλά γιατί αυτός δεν έκανε συμβόλαιο στο τέλος της χρονιάς να δει τι ταμείο θα κάνει,
τι κύπελο θα πάρει, το κύπελο θα πάρει, το πρωτάθλημα θα προχωρήσει, το κόμπι θα πάει στο τελικό και να δει. Και γιατί να μην έχει τότε να ζητήσει και πιο μεγάλες απολαβές από ό,τι θα πάρει τώρα. Γιατί άμα είναι και στους στόχους μέσα, και έκλεισε από τώρα για να κάνει. Λέει, θα κάνω έτσι να με διώξουνε, κάνω ένα εξάμηνο εκεί πέρα και μετά να κάθομαι και να πάρω και τα λεφτά. Και αυτά κάνει και στο συμβόλαιο. Και εμάς τους παοξίδες μας βγάζετε έξω από τα ρούχα. Εντάξει τώρα. Εκεί πέρα, γιατί. Ό,τι και να πεις, ό,τι και να πεις, εφόσον ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος, είπε ότι θέλει να τον κάνει 3-4 συμβόλαιο, από εκεί πέρα ό,τι πεις εσύ και εγώ και ο Μιχάλης, δεν ακούει τίποτα. Ναι, ναι, έχετε δίκιο, παλικάρια, έχετε δίκιο. Αλλά ναι, αλλά δεν παίζει να μας παίζει με τα νερά όλα αυτά. Ο Μιχάλης, θέλουμε και να κερδίζουμε. Βάλε, αφού την έχεις rotation, κάνεις 5 παίκτες. Βάλε την πρώτη ομάδα, καθάρισε το μάτς, κάτω 2-0, 3-0. Και μετά βάλει και τους άλλους να παίξουν για να τους έχεις έτοιμους εκεί πέρα. Τι κάνεις δηλαδή με τον Ολυμπιακό αυτό εδώ? Κάτσε να δούμε την Κυριακή τι όνειρο θα δει, γιατί είναι και εκεί περίεργο και το όνειρο. Κάτσε. Μπράβο, ναι. Άμα γίνει καμιά στραβή και εδώ, άστο σε λέω μετά. Η κοφτή παλιά, παιδιά, που έκανε προχθές το μάτς, ένας ο οποίος το δεξί, το μπακ, και ο Σαμάτα ακόμα πηγαίνει εκεί πέρα. Αν ήταν ο Τζίμας με τη μία, όπως το έβαλε την προηγούμενη φορά με τη μία, έτσι θα του κάρφωνε το παιδί. Έγινε, κύριε Θόδωρε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Θανάση, με τον Μπεγλέρη σου. Μόνο νίκη την Κυριακή και προπάντων προσοχή στον κόσμο. Εντάξει. Κόσμος δεν έχει δείξει. Ο κόσμος έχει δείξει ότι είναι πολύ καλός. Ας τον κόσμο. Ας τον κόσμο. Βασίλης Χάβος, έλα ρε παιχταρά, ο Βασίλης ο Φέρας. Έλα ρε Βασιλάρα, κουμπάρε, τι γίνεται ρε. Πέτρος Περοκοπίου μας βλέπουν. Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο κόσμος βλέπεις ότι έχει αρχίσει το έργο τώρα για Λουτσέσκο, ότι αρχίζει και φθήρεται πολύ άσχημα. Τι φθήρεται ρε, με αυτά που κάνει τώρα αυτός που παίρνει τα χεράκια του και βγάζει τα ματάκια του, ο ίδιος του ρε. Τι το φταίει ο κόσμος, το φταίει. Ηθοποιία στις 8 και 15 ευρώ είναι, λέει, το εισιτήριο, αλλά την Κυριακή που είσαι γουρλής, λέει ο ηθοποιός. Γεια σου, Θανάση, ηγέτη, λέει και ο Μιχάλη. Γεια σου, εντάξει, γεια, πάμε σε γραμμή, έλα, καλησπέρα. Βρε, γιατί με κλείνετε? Μην την κλείνεις, ρε, άστε να μιλήσεις, να πει. Άστε να μιλήσεις, γιατί στο τέλος άμα σε... Πώς την πιάνει τη γραμμή? Πώς την πιάνει? Εδώ παίρνουν 150.000 και μπορούν να πιάσουν. Και αυτή πιάνει μία. Πάμε στον επόμενο, έλα. Έλα, καλησπέρα. Τέλα. Καλησπέρα, Γιώργος Πάου, Ολλανδία. Γεια σου ρε Γιώργο. Ποιος είναι? Τι, με ακούτε? Ναι. Ποιος είναι? Γιώργος από τη Στουτγκάρδη. Έλα. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε ρε. Άλλος είναι αυτό. Ρε τι είναι αυτά? Γιώργος είμαι από τη Στουτγκάρδη, με ακούτε? Έλα, ναι, από Γιώργο, Στουτγκάρδη, έλα, ναι, ναι. Γιώργο, έλα ρε Γιώργο. Νομίσαμε ότι είσαι από την Ολλανδία γι' αυτό. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε ρε. Ο κόσμος λέει παράπονα κάνει, ο άλλος εκεί κάνει αυτός, ο Ραγνάν δηλαδή δεν θέλει να κερδίζει, ούτε ένα μία φλάση δεν έχουμε, ούτε αυτό, θέλει δηλαδή να κάθε αγωνιστική να παίζει ήδη και ήδη, να έχουμε φλάσεις και μετά να βγούμε τέταρτη και να πει γιατί τους έβαλες, αυτό θέλετε? Ποιοι θα πάθουν φλάση ρε άδερφε? Ρε παιδιά, άμα παίξει κάθε αγωνιστική, άμα δεν κάνει αυτό, κάνει αλλαγές και είσαι πρώτος. Και άμα σου βάζει κάθε μέρα ίδιους, κάθε εβδομάδα ίδιους και ίδιους, δεν θα πάθει ένα φλάσι. Γιατί να πάθει φλάσι? Άμα παίζει 65-70 λεπτά, γιατί να πάθει φλάσι? Δεν κατάλαβα. Για κοιτάξτε, άλλες ομάδες. Άλλος είναι, δεν είναι αυτός που νομίζει. Για κοιτάξτε, δεν πειράζει. Τι γίνεται? Δεν πειράζει. Πού είσαι αεροδρόμιο, είσαι αδερφέ? Τώρα με ακούτε τώρα. Τώρα, ναι, καλά τώρα. Ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Εσύ καλά τα λες και εμείς καλά τα λέμε. Το θέμα είναι ότι τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχουν 16-17 παίξεις που είναι στο βασικό κορμό της ομάδας. 20. Αλλά όταν θα πάει να παίξει ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, δεν θα πάει να κάνει 8 rotation. Κάνει 3, 4 και μετά, άμα δει την πορεία. Κανένα δεν κάνει. Βάζει την κανονική εντεκάδα. Παίζεις και στο 70 κάνεις αλλαγές. Έχεις 5 αλλαγές να κάνεις. Ναι, μπράβο, κάτσε να πω. Πας στην 11 αυτή, βάζεις 3-4 και μετά στο δεύτερο ημίχρο πας και τους άλλους και πες. Αλλά 8 με τον Παναθηναϊκό είναι έγκλημα.
Με τον Παναθηναϊκό, δεν λέω με την Κηφισιά και με τον Αστέρα Τρίπολης. Με τον Παναθηναϊκό. Γιατί αυτές είναι μεγάλες ομάδες. Ή με τον Ολυμπιακό, ή με την ΑΕΚ. Δεν κάνεις rotation εκεί. Ναι, ρε παιδιά, αυτή η αγωνιστική. Τους βλέπει εκεί πέρα τις, ποιος είναι τραυματίας, ποιος μπορεί να τραυματιστεί. Αυτά εσείς, εμείς δεν βλέπουμε. Αυτοί βλέπουν. Δηλαδή αυτός δεν θέλει να κερδίσει το Παναθηναϊκό, δεν θέλει να κερδίσει εκείνο, για πες μα, όταν χάνει τρελαίνεται. Όταν χάνει, δηλαδή τι δηλαδή να πω, Ραβλάνε, προπονητής μας είναι, αίτητο. Όταν είμαστε όλοι μαζί, αίτητο πήραμε. Μην είμαστε έτσι ξεχωριστοί όλοι. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, δηλαδή Ρουμάνος και αυτός ο Τσιγκάνος, δηλαδή τι είναι αυτά. Προπονητής μας είσαι, στο πάω και είναι. Εντάξει, τον αγαπάνε οι περισσότεροι. Οι περισσότεροι τον αγαπάνε, άλλοι δεν θέλουν να τον ευλέπουν, άλλοι θέλουν να τον σκοτώσουν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει σε όλους τους προπονητές. Ναι, μία ομάδα, πάω που είμαστε, μία γροθιά και να τους πάρουμε όλους. Από όταν είναι, οι άλλοι βλέπουν ότι εμείς σκοτωνόμαστε και ο Ρασβάρ και άλλο ανακατοσούρα θα γίνει έτσι. Για κοίτα την ΑΕΚ, πώς όλοι μαζί είναι τώρα. Και η ΑΕΚ όταν έκανε ερωτήσεις και έρχεται 2-2, ξέρεις τι τράβηξε ο Αλμέιδα. Μία με τον Πανετολικό και μία με τις Σέρες. Ότι έκανε προ-rotation. Ας εκεί τι γινότανε. Δεν υπάρχουν όλοι το rotation, εντάξει. Δεν το γουστάρουν όλοι. Το πολύ rotation. Το πολύ. Το λίγο τα αγαπάνε. Όλοι μας θα κρυθούν στο play-off. Ετοιμάζει την ομάδα. Θα δείτε. Πρώτοι είμαστε. Σταματήστε ρε παιδιά. Ωραία. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Να σε καλά. Έλα, πάμε στον επόμενο. Αχ, παλάκιτσα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σου, λέμε. Τι καλό, παιδιά. Καλά. Είχα πάρει και προχθές τηλέφωνο Μιχάλη και Θανάση και είπα ότι έχουμε τρεις στόχους. Πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη. Το κύπελο μου φαίνεται αρχίσει και κάνει φτεράκια απάνω. Και η όλη ουσία είναι στο καταναλώμαστε να λέμε ποιους βάζει και ποιους δεν βάζει ο Λουτσέσκου και το ότι παίζουμε χωρίς σεντερφόρ δεν μιλάει κανείς. Το είπαμε αυτό 100 φορές, τι δεν το είχαμε. 100 φορές δεν μιλάει κανείς, αδερφέ, το έχουμε πει 6.000 φορές. Πώς φορές να το πούμε δηλαδή. Τη μέρα το λέμε 400.000 φορές, το λέμε τη μέρα. Πώς φορές να το πούμε δηλαδή. Το είπαμε 3 μήνες τώρα, αυτό δεν πονάζουμε. Δεν είναι κρίμα ρε Μιχάλη. Βρε κρίμα είναι, αλλά το έχουμε πει. Τώρα πάμε με αυτούς, δεν έχει μεταγραφές. Τελειώσαν οι μεταγραφές. Αυτές είναι. Δεν έκανες εδερφό, πάμε με αυτούς που έχουμε. Άρα λοιπόν τότε δεν χρειάζεται να συγχυζόμαστε και να... Όχι, να βάζει αυτούς που πρέπει αδερφέ. Με αυτούς που πρέπει να πάει να χτυπήσει τα μάτς. Σαν να πηγαίνει η ΑΕΚ τώρα χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία να πάει να πάρει κύπελα και πρωταθλήματα. Μπορεί, δεν μπορεί. Εγώ να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Του λέει ο πρόεδρος του ο Σαβίδης. Ναι. Του λέει το καλοκαίρι μου φάγε στα αυτιά να σου φέρω τον Σαμάτα. Τον πληρώνει ένα 200. Τώρα μπορούσε να πάει με τα ίδια μούτρα να του πει φέρε μου άλλο σεντρεφόρ να πληρώσει άλλο ένα 200. Πώς θα πάει να του πει. Ή έπρεπε να τον δώσει να πάει στην Τουρκία. Ας το δίνανε, φίλε. Για να πάρει άλλον. Ας το δίνανε. Αφού δεν το έκανε, λούσου αυτά που βλέπεις αυτή. Συγγνώμη, τη στιγμή. Συγγνώμη λίγο, ρε. Δηλαδή, επειδή δεν το έκανε, πρέπει να το βάζει βασικό να παίζει. Όχι, λέω δεν του πήρε σεντερφόρ. Ναι, ρε, αγόρι μου, δεν πήρε σεντερφόρ. Έτσι, ούτε αυτόν έδωσε. Ναι, πρέπει να το βάζει να παίζει. Απαράδεκτο, Μιχάλη, γιατί δεν μην πάρει σεντερφόρ. Συνέχεια με 10 παίκτες παίζουμε. Αυτό ακριβώς. Έγινε αδερφέ, να είσαι καλά. Άντε, για χαρά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Έλα Χριστό. Τι γίνεται. Τι να κύριε ρε φίλε. Προσπαθούμε να σώσουμε την παρτίδα μας. Ακούσε, ψυχραιμία σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Και στη Λεωφόρο μέσα το κύπελο δεν έχει χαθεί. Θα πάνε να τους διαλύσουμε στη Λεωφόρο. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Θα τους διαλύσω εκεί μέσα. Οι παίχτες δεν πρέπει να αγχώνονται. Τα παιχνίδια, τα δύο αυτά που ακολουθούν είναι πολύ κομβικά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να τον νικήσεις για να παραμείνει στην κορυφή. Να το ακούν οι παίχτες. Πρέπει να νικήσεις την Κυριακή, να παραμείνεις στην κορυφή και να είσαι πρωτοπόρος, να είσαι
στην κορυφή και να μείνουμε εκεί. Λοιπόν, οι παίχτες δεν πρέπει να αγχώνονται. Δεν πρέπει να αγχώνονται. Να παίξουν την μπάλα που γνωρίζουν, που ξέρουν. Αυτό το ωραίο που μας έχουν παρουσιάσει εδώ και πολύ καιρό. Μας έχουν παρουσιάσει ένα πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, με πολύ passing game, με ωραία τριγωνάκια, με φάσεις. Πρέπει να παίξουν έτσι οι παίχτες μας την Κυριακή. Το πρώτο παιχνίδι είναι αυτό το πρώτο παιχνίδι που ακολουθεί, είναι με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, και μετά στη Λεωφόρο θα πάρουμε και το διπλό εκεί και θα προκριθούμε στο κύπελο. Δεν έχει χαθεί τίποτα. Να είμαστε αισιόδοξοι, να είμαστε ψύχρεμοι. Όλα θα πάνε, πιστεύω, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, όλα θα πάνε καλά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει τις καλύτερες μονάδες στην Ελλάδα. Καμία ομάδα δεν έχει ΜΕΙΤΕ, καμία ομάδα δεν έχει Κωνσταντέλια, καμία ομάδα δεν έχει Ντεσπότοφ, καμία ομάδα δεν έχει Τάισον και καμία ομάδα δεν έχει Μπράντον. Λοιπόν, αυτοί οι παιχταράδες ξέρουν πολλά κατάρια μπάλα και θα το αποδείξουν στα δύο επόμενα παιχνίδια. Δεν χωράει πλέον rotation. Βάζεις την κανονική σου ενδεκάδα και τους εξαφανίζεις όλους. Δεν υπάρχει γυρισμός, να ξέρουν οι παίκτες ότι σε αυτά τα δύο επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν δεν υπάρχει επιστροφή, δεν υπάρχει γυρισμός. Πρέπει οπωσδήποτε, το λέω εγώ, να τα πάρουν τα παιχνίδια, να είναι επικεφαλή στην κούρσα του πρωταθλήματος και να πάνε μέσα στη Λεωφόρο, γιατί τους έχω πολύ άχτη αυτούς τους βάζελους και να τους έχω πάρα πολύ άχτη, γιατί βγάλανε γλώσσα με πολύ με τους μπακασέτιδες, με τους τζαβέλες, να πάνε να τους διαλύσουν εκεί μέσα. Να τους έγινε Χριστέρα. Πάμε δυνατά. Να πάρουν την πρόκριση. Έγινε, αδελφέ. Άντε, φιλιά πολλά. Γεια σου, Κυριακή δουλεύει. Καλησπέρα, Μιχάλη και Θανάση. Τίποτα δεν τέλειωσε. Θετική ενέργεια και όλα θα πάνε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, πάμε λίγο στους χορηγούς. Θανασάρα και 33 πάει. Πάμε για χορηγή εδώ. Είπαμε. Mate90.com. Πληρώνεις ένα ευρώ το παιχνίδι και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Θες γκολ. Θες over, θες under, θες γκολ με κεφαλιά, θες penalty, θες πλάγιο out, θες όλα τα έχει μέσα το ΜΑΤ 90.com. Πάμε και στον Μπαρλί, πάμε στον Μπαρλί του Νικολά. Μπαρλί, χάλασε τα αμάξι. Τι παίρνετε, Μπαρλί Car Center. Έχουν 34 χρόνια εμπειρία. Ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγράμμιση, φρενόμετρα, αναλύσεις καυσαρίου και φυσικά full service. Άμεσα, υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά, Λεωφόρο Στρατού 127. Στρατόπεδο Καρατάσου 2-31-060-25-82. Πάμε λίγο στο αμάξι εκεί στον επιστήμονα, στον Παρλή τον Νίκο. Διονύσης Κοτίνης μας λέει: γεια σου Διονύση, φιλιά στην Κεφαλονιά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστήμονα. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Μιχάλη Τσελοντιάδη, Θανάσης Δημόπουλος εδώ στο Λίμπερο 107,4. Δημήτρης Διονύσης Κοτίνης μας βλέπει, ο Φούκο μας βλέπει στον Οροπό. Γεια σου ρε Φούκο, παιχτάρα. Με τα αλάνια σου, το Νικολάκη και τον Αλέξανδρο. Να πούμε mate90.com. Πληρώνεις ένα ευρώ το παιχνίδι και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Στον Μπαρλί Car Center έχουν 34 χρόνια εμπειρία. Ηλεκτρονικά, διαγνωστικά, ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναλύσεις καυσαρίων και φυσικά full service άμεσα. Υπεύθυνα και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρο Στρατού 127, στρατόπεδο Καρατάσου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 60 25 82. Πάμε στις γραμμές. Έχεις μηνύματα, ρε μπρο? Ωραία, πάμε. Πες τα μηνύματα, ρε μπρο. Να πούμε ότι ο Μπέος τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και τον αγωνιστικό χώρο για 3 μήνες. Για το μαϊμού που είπε. Ναι. Και τι είπε, μαϊμού μπένα, τι είπαμε. Ωραίο το πράγμα. Έλα ρε Γιώργο. Ο Γκέ γράφει: καλησπέρα παιδιά. Την Κυριακή θα δούμε βασικό σαμάτα και το υπογράφω, έτσι θα πάει μέχρι το τέλος. Ο Σύνορα στα Τέμπη γράφει: Θανάση και Μιχαλάρη, την Τετάρτη βράδυ, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, ο Λίτσε να απολυθεί, ασπρόμαυρο Μαϊάμι. Αν γίνει το παιχνίδι την Κυριακή και δεν κερδίζει τη Χαβούζα, τον διώχνει την Κυριακή. Ο Σπυρίδων γράφει: φτάνει με την Πέρλα από του Σαμπελόκηπου που είσαι. Αφήστε να μιλήσει και κανένα ακροατή. Καλησπέρα από Ανόβερο. Ρουμάνο, 3 χρόνια άτιτλο με 2 εκατομμύρια και σύμβολα. Με συμβόλαιο, ναι. Με συμβόλαιο Γκαρσία, 3 μήνες κυπελούχος και δεύτερος με 300 χιλιάρικα. Ωραία. Τώρα λέει για τον Γκαρσία ότι πήρε το κύπελο. Ναι, δεν το πήρε, με τον Ολυμπιακό.
Δεν περιμέναν όμως τότε μπρο να το πάρει το κύπελο. Δεν περιμέναν, γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε. Πώς γύρισε το παιχνίδι και πώς το πήρε το μάτς. Και λες τι είναι η μπάλα μερικές φορές. Θύμιος ο Φανής, γεια σου ρε κουτ, γεια σου Θύμιο Παιχταρά, τον είχα στην Ελευσίνα. Κοίταξε να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή έχουν μία αγάπη τον Γκαρσία. Ναι. Όπως και να κάνει. Ναι. Αλλά με το τριετές συμβόλαιο τώρα, ιστορία Γκαρσία διαγράφεται σιγά σιγά. Γιατί άμα κάνει μία τριετές εμπρό ακόμα συμβόλαιο που θα κάνει, λέμε ο Λουτσέσκου, τα πράγματα είναι. Και εγώ σου πω κάτι, και άσχημα αποτελέσματα να φύγουν, πάλι δεν τον διώχνει ο Λουτσέσκου. Δεν τον διώχνει ο πρόεδρος. Δεν τον διώχνει. Βρεάζει από του πρέπει να παίζουν. Έχουμε καλού παίκτε να πούμε. Πάμε στη γραμμή, έλα καλησπέρα. Δεν του εκμεταλλεύεται. Δεν εκμεταλλεύεται. Καλησπέρα, Ραφέλη, καλησπέρα. Γεια σου, φίλε μου. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ωραία. Βγάλ την ανοιχτή ακρόαση, αδερφέ. Βγάλ την ανοιχτή ακρόαση και μίλα στο τηλέφωνο. Περίμενε μισό λεπτό, βρε φωνακά. Περίμενε μισό λεπτό, το βγάλω. Ένα λεπτό δώσουμε, σε παρακαλώ. Ο τίτλο είναι. Με αυτό τώρα σε κατάλαβα. Α, σε πω. Έλα. Η πρώτη φάση είναι να γίνει κόλλο, ρε Μοσκοβίτη. Ρε μεγάλε, έχεις δίκιο. Κοίταξε τώρα. Έχω να πω τα εξής, ρε παιδιά. Έλα, γόρι, μέλα. Τόσο πρεμούρα, τόσο ξεφτιλίκη, ρε παιδιά. Ακόμα και σε εκπομπές τα δικές μας, τα βάλαμε τον προπονητή. Η ομάδα είναι πρώτη. Η ομάδα είναι μέσα σε τρεις τίτλους. Και αντί να τη στηρίξουμε, ο καθένας θα το παίξει για το εγώ του και μόνο. Εμείς προλαβαίνουμε, άκου λίγο αγάπη μου, εμείς προλαβαίνουμε να μην γίνει χαμός, άκου τι σου λέω. Το κακό. Το κακό προλαβαίνουμε, άκου τι σου λέω. Όχι. Μιχάλη μου, έτσι δεν προλαβαίνεις το κακό. Το κακό το προλαβαίνεις μόνο να είσαι ενωμένος και να έχεις μία σιδερένια γροθιά. Άμα μου κάνει αυτά και είμαι ενωμένος, τι να το κάνω εγώ ρε Μοσκοβίτη, άμα χάσω το κύπελο, χάσω και το πρωτάθλημα. Και να μένω μένω να το κάνω τι. Μιχάλη, ένα λεπτό, αδερφέ. Άσε να πω αυτά που έχω διατυπώνα στο μυαλό μου, γιατί είναι σοβαρά και μετά θα σας αφήσω με βλάβη. Πες. Λοιπόν, αυτοί, όπως είπα, περιμένουν να κάνει να αποκλειστεί ο Πάπα από τον Παναθηναϊκό, να κάνουν πάρτι. Να μη τα λέγαμε και εμείς και εμείς τα έχουμε χιλιοακούσει. Εγώ άμα βάλει την κανονική εντεκάδα εκεί μέσα θα τους ξεμαλιάσω, στο λέω να το ξέρεις, έχω πολύ καλύτερη ομάδα. Κοίταξε, δεν το ξέρεις Μιχάλη, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες και ξέρεις. Υπάρχουν, αλλά δεν φοβάμαι τους παίκτες. Να το ξέρεις. Και το διατητή θα κερδίσω και αυτούς θα κερδίσω και όλους θα κερδίσω. Ας παίξουν αυτοί και θα σας πω μετά εγώ τι θα γίνει. Μιχάλη μου, στηρίζουμε και Θανάση. Στηρίζουμε προπονητή και ομάδα. Το τελειώνω εδώ αυτό για να μην το συνεχίσω. Ναι. Μοσκοβίτη, να σου πω κάτι. Ας το λίγο να το κληρώσει. Να το πω λίγο. Ότι. Από μόνος του, δηλαδή, μπορούσε με την ΑΕΚ να πάρει το παιχνίδι. Μπορούσε με τον Παναθηναϊκό και να είναι πάνω στο άλλο και να μην μιλάει κανένας. Και αυτή τη στιγμή και το πρωτάθλημα το βάλες εκεί που ήσουν 5 πόντους μπροστά, το πήγες στον 1 και το μάτς μέσα στο Τσουντούμπα κάνεις 0-1 και αυτό το έχεις τώρα. Τρέχεις. Το τρέχεις. Δηλαδή, εκεί που είναι να είσαι ο μάγκας, γύρεσαι τώρα. Τρέχεις από εδώ και από πού να σου την παρτίδα. Ωραία, σε άκουσα Θανάση. Ναι. Συγγνώμη, πριν από αυτά τα δύο παιχνίδια δεν άκουγες τη μύρλα. Όχι. Παντού. Τι μου άκουγα ρε Θανάση. Πριν τα παιχνίδια. Εξού και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αφήστε τους ανθρώπους, αφήστε την ομάδα, αφήστε τον προπονητή. Λοιπόν, με αυτή την τακτική πιστέψτε με ειλικρινά, ούτε από τους τρίτους τίτλους ούτε ένα θα πάρουμε. Με υπογραφή μου Μοσχοβίτη. Το λέω και να τα ακούσουν όλοι. Με αυτήν την οτροπία δεν θα πάρουμε ούτε έναν τίτλο που διεκδικούμε αυτή τη στιγμή. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, θα πω κάτι για τους φίλους τους Αριανούς, γιατί η Μιχάλη, εγώ είμαι παλιάς κοπής άνθρωπος και σου είπα ότι δεν έχω τίποτα ούτε με τον Ηρακλή ούτε με τον Άρη. Αντιθέτως με τον Χάλια και τον Κατάμια και τον Ρεζίλια από κάτω έχω πάρα πολλά. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το 1977, Μιχάλη και Θανάση, έγινε μια συζήτηση να πάρουμε το πρωτάθλημα, πάρτε εσείς και θα πάρετε το κύπελο. Λοιπόν, και επιλέξει ο μεγάλος ο στρατηγός, λέει, θα τα λέω Μοσχοβίτης αυτά. Ναι. Λοιπόν, λέει, σιγά να μην δώσω κύπελο, λέει, στους Βούλγαρους. Ακούτε, φίλοι μου Αριανοί, θα χτυπήσει τα παιδιά του πρωταθλήματος και να τον δώσετε τη φοβία, γιατί μόνο αυτοί έτσι σε υπολογίζουν. Εάν δεν σταθεί στο ύψος του Άρη στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και με μένα και με τον Παναθηναϊκό και με όλους, όχι κύπελο, ούτε φωτογραφία θα το δεις. Και ας περάσει τόσα χρόνια.
Το λέει ο Μοσχοβίτης, θα τα ακούσουν καλά οι φίλοι μας οι Αριανοί. Λοιπόν, και κάτι ακόμα που το θεωρώ το πιο σοβαρό από όλα, παιδιά, αυτό με τον τρόπο που βάζουν το, να μπει στο εισιτήριο μέσα στην Τούπα είναι τραγελαφικός. Έτσι. Είναι κλασικό φακέλωμα, λοιπόν, δεν είναι δημοκρατικό και είναι δύσκολο, πώς θα πω, δεν είναι λειτουργήσιμο, να το πω έτσι, ναι, πιο απλά. Ναι. Αυτό αφορά όλους τους φιλάθλους Παύλα Οπαδούς. Λοιπόν, ας έχουν το μυαλό τους να μην κάνουν αυτά που δεν πρέπει να κάνουν. Μήπως το κάνανε το... για τα πιτσιρίκια 15 ευρώ στην 6 και 7, μήπως το κάνανε 15 ευρώ. Δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο μου γράψει ο ηθοποιός. Θα σε γελάσω. Γιατί μου είπε, λέει, μάλλον έγινε 15 ευρώ, μου φαίνεται η θύρα 5 και 6. Κάτω από 12? Μάλλον, δεν ξέρω. Για 15... Κάτω από 12 ήταν free τα εισιτήρια και βάλανε και 15 ευρώ. 30 το βάλανε όλο. 30 όλο. Ήταν χθες. Ναι, σήμερα λέει. Ναι, το πήγανε 15 ευρώ. Κάτσε να ολοκληρώσει λίγο ο Μοσχοβίτης. Ναι, ολοκλήρωσε ο Μοσχοβίτης. Ναι, αυτό παιδιά λοιπόν με το μεταπληρώνουν και τα παιδιά είναι εξωπραγματικό. Είναι τρελό. Είναι τρελό. Πώς θα πει ο άλλος, παιδιά. Και δεν φταίει ΠΑΕ, έτσι. Το διευκρινίσαμε χθες. Δεν φταίει ΠΑΕ. Το κράτος φταίει. Το κράτος το έκανε, έτσι. Εντάξει. Σε άκουσα, Μιχάλη, σα είπατε βεβαίω και σα άκουσα και συμφωνώ απόλυτα. Άντε να μην κρατάω τη γραμμή. Ενωθείτε, αδέρφια. Πάμε δυνατά. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Έλα ρε Γεσίες και οι δύο. Ασπρόμαυροι Φραγκφούρτη εδώ. Έλα Φραγκφούρτη, έλα. Φραγκφούρτη, λοιπόν, εσείς ποιος είσαι εσύ, ο Δημόπουλος, εσείς ο Ρωμάριο και ο άλλος δίπλα σου είναι ο Φούτρε, ο Πορτογάνος. Πεχταράδες και οι δύο. Δίδυμο, τρελό. Εμείς δηλαδή που λέμε και φωνάζουμε για όλα αυτά δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Δεν θέλουμε δηλαδή ο ΠΑΟΚ να πάρει τίτλους ή να προέξει. Κοίτα, να πάρει ο Μοσχοβίτης είναι λίγο... θέλει να μας ενώσει η οικογένεια. Αυτός έτσι ήταν από παλιά και που χάναμε όλοι μαζί για τον ΠΑΟΚ. Έτσι ήταν ο Μοσχοβίτης συνέχεια, γιατί αγαπάει πολύ την ομάδα και δεν θέλει να κανονικά έτσι πρέπει, αλλά εντάξει, εμείς πάμε να προλάβουμε καταστάσεις. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο, να κάνουμε κακό. Καλό θέλουμε να κάνουμε. Δεν υπάρχει ρε φίλα. Το τελευταίο ερασιτεχνικό μέχρι το top επίπεδο, να πούμε. Φορμαρισμένους παίχτες τους βάζεις μέσα, τελείωσε. Από γάμα ερασιτεχνικό μέχρι Real Madrid, μέχρι ποια είναι, Μπάγερ Μονάχου, να πούμε. Α ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Θα κέρδιζε στην ΑΕΚ, φίλε, θα έσουν 5 βαθμούς στο πρωτάθλημα, θα κέρδιζε και μισό μηδέν τον Παναθηναϊκό και θα ήμασταν όλοι στα μπαλκόνια τώρα. Σε μένα το λες, αδερφέ, εγώ τα έχω πει χιλιάδες φορές. Όχι, εμείς θα τα πούμε, δεν είμαστε ΠΑΟΚ, ρε φίλε, εμείς είμαστε... Ρε ΠΑΟΚ είμαστε, αλλά... Καρνίβαλοι. Αλλά... Τι άλλα. Αλλά κάνει ό,τι θέλει, τι να κάνουμε, αυτός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, τι να κάνουμε. Τον είπα εγώ, κάνει ό,τι θέλεις, αλλά κέρδιζε τα μάτς. Φάτε σαμπά τώρα. Πήγαινε πάρε διπλό εκεί μέσα τώρα που σε περιμένουν και οι διαιτητές και όλοι. Άμα με βάλει την κανονική δεκάδα δεν φοβάμαι. Σοβαρά σε μιλάω, μα το Θεό. Δεν φοβάμαι τίποτα. 50-50 είναι. Ρε δεν με διαβέρθει να τους ξεμαλιάζω. Σε λέω άμα βάλει αυτούς δεν φοβάμαι κανέναν. Μα το Θεό σας μιλάω. Έχω την καλύτερη ομάδα. Παιχτικά. Και τρεξίματα. Θα δώσει κανένα πέναλτι στο 15 και τράβα μετά να γίνει. Εντάξει τώρα, με δώσει κανένα πέναλτι αδερφέ. Να σου βάλω κι εγώ 3 να γίνει 2-3 τώρα έτσι που με βάλει πέναλτι. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, να σου πω κάτι. Πράγμα. Θα εξαρτηθεί και την Κυριακή τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Γιατί θα, αν κερδίσει, θα πάει ψυχολογικά καλά στην Αθήνα. Μετράει και το μάτς της Κυριακής. Βέβαια, ψυχολογία είναι, ρε Θανάση. Ψυχολογία. Βέβαια, γιατί άμα κερδίσει την Κυριακή τον Ολυμπιακό, θα πας φορτσάτο στην Αθήνα. 100%. Αν φέρει το αποτέλεσμα, θα πάνε τα καταβερμένα τα αυτιά στην Αθήνα. Άλλο ερώτηση. Τι που είστε και οι παιχταράδες που είμαστε. Τι 11 θα βάλει, Κυριακή. Άντε, δεν πιστεύω να βάλει το Βιερίνια δεξί μπάκ. Άντε, πήρα το παράθυρο, πήρα το παράθυρο. Άντε. Την 11, κοίταξε, η σωστή 11 είναι η 6 ή 7 που βάζει πάντα. Και μπροστά να βάλει Δεσπότοφ, εγώ θέλω να τον βάλει δεξιά. Όχι αριστερά για να μην τον απενεργοποιήσει τελείως. Αριστερά να βάλει τον Ζήφκοβιτς. Ρε Θανάση, το έχει πει επανειλημμένο. Όσο που θέλει, α του βάλει και έχει και εσωτερική αλλαγή. Δεν μπορεί από δεξιά. Πάτον αριστερά! Την Κυριακή, το ίδιο είναι το αριστερό το χάπ με το δεξί το χάπ. Ένα σε πόρε αγόρι. Αυτό δεν πάει το παιχνίδι. Κάνε εσωτερική αλλαγή. Πάτον αριστερά. Τι? Και με τον Άρη το ίδιο το έκανε. Αριστερά τον έβαλε πάει. Δεν ας βάλει αυτούς τους παίχτες που θέλουμε και ας κάνει ό,τι δεν. Ναι, αλλά άμα δεν μπορεί ο άνθρωπος αριστερά, το έχει δείξει. Θα κάνει εσωτερική αλλαγή. Σου λέω τον πάει δεξιά. Θα φέρει τον. Πότε μετά από μισή ώρα να χαθεί το παιχνίδι. Άντε παλιά το παιχνίδι. Θα φάμε πάλι μπουρκ στη μάπα. Θα φάμε σταμάτα πάλι στη μάπα. Εντάξει, Σαμάτα εγώ πιστεύω να τον βάλει. Το Σαμάτα θα βάλει. Βέβαια.
Λοιπόν, αυτά είχαν από μάκια. Να σε καλά, έγινε, καλά. Αδερφή, να σε καλά, να σε καλά. Εσύ να σου πω κάτι, Μιχάλη, εσύ επειδή βλέπεις από το δικό σου τον εαυτό που πως έπαιζες εδώ, βλέπεις. Τον έβαλε δύο φορές αριστερό εξτρέμ. Τον έβαλε, δεν πήγε. Από τον ξαναβάσει και με τον Ολυμπιακό. Μα αφού έπαγε κάρτα ο άλλος. Ποιος? Ο... Α, και το Σαμάτα λες. Για τον Δεσπότο. Ναι. Αφού έπαγε η κάρτα ο Βραζιλιάνος ο Τάισο. Μετά έφαγε ο Βραζιλιάνος. Ναι, μετά τον πήγε. Πάλι. Αλλαγή τον έκανε. Για την Κυριακή σε μιλάω, για τον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει, πού να τον βάλει. Δεξιά, όπως παίζει. Και να βάλει τον Ζήφκοβιτς αριστερά. Ναι, αφού είναι αριστερά. Αφού τους βάζει δεξιά, τον έκανε αριστερά τον άλλο. Του Ζήφκοβιτς του βγαίνει. Ποιο? Ο, του Λουτσέσκου του βγαίνει ο Ζήφκοβιτς δεξιά. Τι δεν καταλαβαίνεις. Αυτό θέλει αυτό γιατί σουτάρει με τα αριστερό, λέει. Πλαγιοκοπεί και σουτάρει με τα αριστερό. Έτσι δεν το βάζει τον Ζήφκοβιτς συνέχεια. Σου λέω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Δεσπότοφ πάει. Αριστερά. Το... Να σε πω. Να σε πω. Πάει αριστερά. Όχι, είπα ρε. Αφού δεν πάει αριστερά, τον εβάζει δεξιά που σου έχει κάνει. Και να παίξει αριστερά στη θέση του Ζήμπου. Να βάλει τη θέση του, ένα παιχνίδι. Να βάλει που είναι αριστερό πόδρα. Σα πάει με το αριστερό πόδρα. Δεν χρειάζεται να παίξει πάντα μέσα με το δεξί. Να βγάζει σέντρε, λε. Ναι, α παίξει με σέντρα. Ο Δεσπότοφ όμω τον καταστρέφει. Το βλέπει τρία παιχνίδια, δεν ακουμπάει μπάλα αριστερά. Ναι. Είναι κουτσό. Σαν να μην τον έχει την εντεκάδα είναι. Άρα τον ξαναβάλει. Θα είναι βούτυρο στο ψωμί του για τον Ολυμπιακό. Ότι παίζει με άλλους παίκτες και συνεργάζεται με άλλους παίκτες, αυτό δεν μετράει. Ότι άμα βάλει την κανονική εντεκάδα έχουν πιο πολύ. Το Σάστρε, ο Σάστρε παίζει καλά με τον. Το... Κωνσταντέλια Δεσπότοφ, θα θυμάσαι πρώτου τρεις αγωνιστικές. Ναι. Τι κάνανε οι δυο τους και λες, κοίτα τι έκανε ο Δεσπότοφ μαζί με τον Κωνσταντέλια. Το Κωνσταντέλια τον είχε μέσα το, με την ΑΕΚ. Τον είχε με τον Παναθηναϊκό. Αυτό σου λέω, δεν έχει τους παίκτες να συνεργαστεί. Ούτε και τον Τάισο δεν είχε. Είχε τον Τάισο. Αυτό σου λέω. Εγώ σου λέω. Αριστερά δεν μπορούσε να κάνει μια σέντα, αφού δεν μπορούσε ούτε εμπέντε. Ρε μαζί το σου είμαι, δεν καταλαβαίνεις. Θέλει και παίκτες να μπορεί να συνεργαστεί, ρε Θανάση. Το μέσα δεν το έχει ο Λουτσέσκου. Δεν το έχει. Ο Δεσπότοφ. Ενώ ο Ζήφκοβιτς το έχει. Μπράβο. Ναι, άρα με το δεξί δεν μπορεί να σουτάρει. Τι πρέπει να κάνει. Πάσα. Μπράβο. Να την κάνει. Αυτό λέμε. Αυτό είναι ότι εκεί που πρέπει να ψαχτεί ο προπονητής. Κατάλαβες. Ο Χουλιάρας λέει, ο Αλέξανδρος, όταν έχεις βάζει, όταν δεν έχεις, τότε τι κάνεις, λέει. Βάζεις. Γεωργία Τσιφούτη, γεια σου παιχταρά, λέει. Τσιφούν τον παιχταρά σου. Πάμε στον επόμενο. Έλα, καλησπέρα. Θανάση Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Άγγελος. Επίσης. Καλησπέρα. Γεια σου, Άγγελε. Ναι, Βάρντα λέμε και κλέμε, έλα. Λοιπόν, προηγείται το μάτς της Κυριακής 18 Φεβρουαρίου. 19. Δεν προηγείται το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Για τον Ολυμπιακό μιλούσαμε τώρα, ρε. Για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό λέγαμε τώρα. Γιατί κάποιοι άλλοι. Δεν μιλάω σε εσάς. Κάποιοι άλλοι. Δεν μιλάω για εσάς. Κάποιοι άλλοι λέγανε με τον Παναθηναϊκό. Προηγείται το μάτς της Κυριακής. Εδώ θα πέσουν μπουνιές και κλωτσιές. Ο Ολυμπιακός πήρε καινούριο προπονητή. Μιλάμε για μεγάλο όνομα. Κατέκτησε Europa League, βέβαια όχι με τον Ολυμπιακό. Με άλλη ομάδα. Με τη Σεβίλη, ναι. Α, μπράβο. Ενημερώνω την 11η που είχε παίξει 1 Οκτωβρίου με τον Παναθηναϊκό πρώτα και θα μου πείτε ποια 11η αντιστοίχως θα βάλει τώρα την Κυριακή. Τι ξεκίνησε τότε. Κοτάρσκι, Μπάμπα αριστερά, δεξιά και Τσιόρα που δεν γουστάρετε και οι δύο. Λοιπόν, Εκόνγκ Κουλιεράκης, Τσιγκάρας Βάμπ, Κωνσταντέλιας δεκάρι, Αντρίγια Ζήφκοβιτς τις τέργες με Τάισον δεξιά αριστερά και Μπράντον στην κορυφή. Η εντεκάδα. Εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει πάλι με Μούρκ. Λίγα δευτερόλεπτα. Να σας πω και τις αλλαγές του. Δεσπότοφ στο 61 μπήκε, βγήκε ο Τέλιας. Ο Σδόεφ στο ίδιο λεπτό βγήκε ο Τσιγκάρας. Μεϊτέ στο 71 μπήκε μαζί με το Σαμάτα, βγήκαν οι Σβάμπ, Μπράντον και Μούρκ μπήκε στο 83 και βγήκε ο Τάισον. Κάντε τώρα μια δική σας σύγκριση με τα λεγόμενα που σας ανέφερα, γιατί εγώ σημειώνω τα πάντα εδώ. Ο Τάισον δεν παίζει, είναι Δημήτρη κόκκινη, έχει αναγκαστικά να παίζει Ζήφκοβιτς με Δεσπότοφ. Δεν κατάλαβε. Εγώ πιστεύω, λες να βάλει αριστερά τον Κωνσταντέλια και να βάλει το Μουρκ δεκάρι. Έτσι θα παίξει. Αριστερά τον εβάζει. Ποιο να. Το πρόβλημά του. Εσείς θα κάνετε ανάλυση. Το πρόβλημά του είναι τώρα, δεν μπορεί να αφήσει έξω ούτε το Ζήφκοβιτς ούτε το Δεσπότοφ. Δεν μπορεί να του αφήσει έξω στην δεκάδα. Ούτε τον Κωνσταντέλια ούτε τον Μουρκ. Άρα
Όχι, όχι. Εγώ τι πιστεύω. Βάζει και σεντρεφόρ μπροστά. Α, βάζει και σεντρεφόρ. Αυτό βάλει τώρα. Αν βάλει σαμάτα, τι να τον κάνει. Ο κόσμο όλο, όπω και εγώ ίδιο, είναι προβληματισμένο. Όλο ο κόσμο. Θέλει δεξιά τον. Τώρα μιλάμε για την Κυριακή, τώρα. Για τον Ολυμπιακό Δημήτρη. Ναι, την Κυριακή, ναι. Για τον Ολυμπιακό. Εάν βάλει τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δεν θα τον βάλει με τον Παναθηναϊκό. Εάν βάλει τον Ντεσπότο, για δεξιά μιλάμε πάντα, δεν θα τον βάλει την Τετάρτη. Τι λες ρε, και ποιον θα βάλει. Αφού ο Τάισον έχει κόκκινη, ποιον θα βάλει τότε, εμένα θα βάλει. Όχι, δεν θα βάλει εσένα. Ποιον θα βάλει, άμα δεν βάλει Ζίβκοβιτς. Άμα δεν βάλει Ζίβκοβιτς και Δεσπότο. Δεκάρι τον Κώστα. Ναι. Άντε πάλι. Ναι. Δεκάρι τον Μπούργκ, αριστερά τον Κωνσταντέλια. Ναι, και δεξιά ποιον θα βάλει. Τώρα δεν το είπα προηγουμένως. Αφού με λες ούτε ο Ζίβκοβιτς ούτε ο Δεσπότο θα πει δεξιά, ποιον θα βάλει. Ή τον έναν ή τον άλλον, παιδί, όχι ή τον Ζίβκοβιτς. Ή τον Ζίβκοβιτς θα βάλει ή τον Δεσπότο. Ένα από τους δύο. Εγώ πιστεύω και οι δύο θα παίξουν την Κυριακή. Και ο Δεσπότο και ο Ζίβκοβιτς. Όχι, άγκυρο. Μιχαλή, κάνεις λάθος. Διότι αν παίξουν και οι δύο, στο προηγούμενο μάτς παρατήρησες, ένας εκ των δύο δεν μπορεί να παίξει έξω αριστερά. Διότι η φυσική θέση λοιπόν, και των δύο άκουμε είναι λίγο, άκουμε δεξιά. Λίγο, άκουμε λίγο. Επειδή ο Κωνσταντέλιας έχει ίωση και δεν θα το ξεκινήσει την Κυριακή, πάω στοίχημα, το κρατάει για Τετάρτη, θα το βάλει αλλαγή την Κυριακή 100% και θα παίξει με Ντεσπότοφ 1000%, έτσι λέω εγώ, έτσι. Ντεσπότοφ, Ζίβκοβιτς, Μουρκ και μπροστά η Σαμάτα ή η Μπράτον. Έτσι θα παίξει και αλλαγή μετά μπορεί να βάλει τον Κωνσταντέλια στο 70. Άκου τι σου λέω, έτσι θα παίξει. Καλά, εντάξει, όχι. Εμείς ακούμε. Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούω όλος ο κόσμος. Βέβαια, επειδή όλος ο κόσμος ακούει, γι' αυτό το λέω. Εντάξει, το προβλημάτιο είναι από το κέντρο και μπροστά ποιος θα βάλει. Αυτό είναι. Αυτή θα τους βάλει αναγκαστικά, ρε Δημήτρη. Οι 7 είναι σίγουροι πίσω. Σάστρε, Μπάμπα και αυτοί. Για πέντε τους ξανά. Λοιπόν, Κοτάρσκι, άντε, Κοτάρσκι, άκου. Κοτάρσκι, Μπάμα. Δεξιά Σάστρε, δεν νομίζω να βάλει ότου. Με τον Κουλιαράκι και Τζιόρα, στόπερ. Με η Τες Δόευ, αμυντικά χαφ. Και εκεί από μπροστά, δεκάρι Μουρκ. Δύο ακραίους τον Ντεσπότοβ με τον Ζίβκοβιτς. Ή Σαμάτα ή Μπράτον μπροστά. Αυτή είναι η δεκάδα, δεν έχει άλλους. Γιατί. Για τα επιχειρικά. Άντε το άντε κλείσε, έφυγε. Φύγε. Για 14 θέσεις θα παίξουν οι 11. Αυτή είναι τελείως. Αυτή. Έτσι τέλος. Τέλος, αυτό είναι. Ναι. Καλό απόγευμα. Θα βάλει center forward τον Στέφανο Τσίμα. Τζίμα τώρα, ας το Τζίμα. Τώρα εδώ έχουμε το Σαμάτα και το Τζίμα τον εβάλει στο 80 άμα τον εβάλει. Δεν ξεκινάει με τον Ολυμπιακό. Ας το κάνει. Άκου λίγο, ας το κάνει 3-0. Να βάλει και 15 λεπτά να παίξει ο Τζίμας. Ας το κάνει 3-0. Καλό απόγευμα. Καλά πάλι στα λόγια. Τα λόγια τι ωραία τα λες ρε Λεωτιάδη, Μιχάλη. Γιατί. Τι ωραία που τα λες. Γιατί. Πολύ ωραία τα λες. Ναι, πες μου γιατί. Ας το κάνει 3-0 οι άλλοι τι είναι, οι λύθοι είναι, οι άλλοι δηλαδή. Μες στο Καραϊσκάκι τι ήταν, οι λύθοι. Όχι. Τώρα γιατί να μην είναι. Και που αλλάξαν προπονητή τι κάνανε, καλή ομάδα. Παίκτες δεν φέρανε, προπονητή φέρανε. Δεν παίζει ο προπονητής, οι παίκτες παίζουν μέσα. Τέλος πάντων. Εντάξει τώρα. Το συμφωνώ που το είπες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι και. Κοιτάξτε, το καλό είναι ότι είναι κουρασμένος. Εγώ είπα ότι είναι εύκολο. Εγώ είπα ότι είναι εύκολο. Αλλά έχω καλύτερη ομάδα από αυτούς. Αυτό είπα. Ο Ολυμπιακός είναι και ταλαιπωρημένος. Πάλι άλλο θέμα είναι. Άιντε πάλι. Καλό απόγευμα, Δημήτρη, κλείνουμε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει μάτς την Τετάρτη. Εδώ είναι το ρεζουμέ της υποθέσεως. Ναι. Έχει την Πέμπτη. Το ίδιο είναι, βρε, παίζει γύρω παλίγκ. Κόφερες λίγκ μέσα στην Φέρες Βάρον. Δεν παίζει την Πέμπτη. Τι δεν έχει. Τετάρτη παίζουμε εμείς, Πέμπτη παίζουν αυτοί. Χειρότερο μάτς έχει. Ναι. Καλό απόγευμα. Έχεις δίκιο. Ωραία. Ναι, τώρα, τι να το κάνω. Το έχεις ξεχάσει. Τι το έχεις ξεχάσει. Μάτε 90.com. Πληρώνεις 1 ευρώ το παιχνίδι και πληρώνεις μόνο όταν πληρωθείς. Θέλετε GG, θέλετε over, θέλετε undead. Θέλετε goal με κεφαλιά, θέλετε penalty, θέλετε corner, ό,τι θέλετε. Όλα στο mate90.com. Στο Barley Car Centers έχουν 34 χρόνια εμπειρία. Ηλεκτρονικά διαγνωστικά ευθυγραμμίσεις, φρενόμετρα, αναλυτή καυσαερίων και φυσικά full service. Άμεσα υπεύθυνοι και κυρίως οικονομικά. Λεωφόρο Στρατού 127 απέναντι στο στρατόπεδο 231-060-25-82 το τηλέφωνο. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά από τις 4. Να έχετε ένα πολύ καλό
Σαββατοκύριακο και καλή επιτυχία και στην ομαδάρα μας. Να παίξουμε μπαλίτσα και να χαρούμε. Έτσι. Λοιπόν, ακολουθεί στην πρίζα τα παλικάρια ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος. Συσμένεται εδώ στο Λίμπερο 107 και 4. Ακολουθεί πρώτα δελτίο ειδήσεων και μετά τα παλικάρια. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Φιλιά σε όλους.